Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Σασίμι. Ελπίζουμε να μην κοιμάστε διότι ο κοιμισμένος πρέπει να ξυπνήσει, ελπίζουμε να τρέχει το μπαχάρι και γενικώ να πηγαίνουν όλα καλά μέσα σας. Και βέβαια πρωτού ξεκινήσουμε να κολυμπάμε στο μπαχάρι, υπενθυμίζουμε μπορείτε να μας στηρίξετε στο Patreon, Εγγραφή, κουμπί subscribe, καμπανάκι από δίπλα για να παίρνετε ειδοποιήσεις για νέα μας βίντεο και βέβαια like και κοινοποίηση δεν θα μας χαλάσει καθόλου ώστε να συνεχίσουμε και εμείς να κάνουμε αυτό που κάνουμε και τι θα κάνουμε σήμερα, θα κάνουμε την μίνι σειρά τριών επεισοδίων Dune του 2000 σε σκηνοθεσία John Harrison. Όταν είχαμε πρώτο ξεκινήσει το 2017 είχαμε κάνει το αυτό με το Team Carry το οποίο ήταν και αυτό τηλεοπτικό, ήταν τηλετενία, ήταν τα δύο επεισόδια μοντυρισμένα σε μια ταινία οπότε το κάναμε συνεσυμπόσιο, δεν είχαμε και το concept σειρέ συμπόσιο τα συγκεκριμένα είναι τρία επεισόδια, είναι μία μήνυ σειρά τριών επεισοδίων. Είναι τηλεόραση κατά ψέματα. Οπότε επιλέξαμε να το κάνουμε σιρεσιμπόσιο και βέβαια σασίμι, γιατί αλλιώ δεν θα τελειώναμε ποτέ. Και πλησιάζει και το Dune, έτσι, το, του Villeneuve. Το ε, και αποφασίσαμε λοιπόν να το κάνουμε ένα σιρεσιμπόσιο σασίμι, γιατί εν τέλει πρόκειται για τηλεόραση. Δεν υπάρχει, από όσο ξέρω εγώ τουλάχιστον, μία εκδοχή που να λέμε ότι είναι ταινία που κρατάει 4,5 ώρε. Υπάρχουν κάποιε εκδοχέ. Ναι υπάρχει αυτή που προβλήθηκε στην Αμερικάνικη τηλεόραση, υπάρχει το πλήρε κάτ, το πλήρε κάτ είναι 4 ώρε και 4,5 ώρε. 4,5 ώρε, ναι. Αυτό προβλήθηκε στην τηλεόραση, λείπει η μισή ώρα. Ναι. Και υπάρχει και μια τρίτη εκδοχή για την οποία δεν είμαι σίγουρο, αλλά αυτό που προβλήθηκε στην Αμερικάνικη τηλεόραση είναι το ίδιο με κομμένε σκηνέ, okay. λιγότερη βία και λιγότερα βυζιά. Αυτό. Δεν, δεν αλλάζει κάτι, απλά κόψανε... Ναι, τα, τα δικά τους αυτά τα περίεργα, ναι, οκ. Okay. Ναι. Ωραία, εντάξει. Όπως και να έχει τηλεόραση ίσον σειρέ συμπόσιο, μιας και είναι σειρέ συμπόσιο, με τι θα ασχοληθούμε άλλο. Όσον αφορά το τι είναι τηλεόραση ε, και το... την μινι σειρά γενικώ, τι, 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 τι εντύπωση σου δίνει. Κοίτα να δεις. Ε, εγώ λοιπόν είχα δει όταν ήμουν πιτσιρίκι, είχα δει πρώτα το Children of Dune, για το οποίο φυσικά και θα μιλήσουμε. Και μετά είδα αυτό για το οποίο μιλάμε τώρα. Και ε, δεν είχα καθαρή εικόνα, έω καθόλου εικόνα του τι είναι το Dune πέρα από το, το παιχνίδι του, του PC που ήταν σαν το Red Alert που είχαμε αναφέρει στο στη συζήτηση για τον Dune. Ε, οπότε δεν είχα καθαρή εικόνα του ποιο είναι ο Πολ μου αντί... Δεν είχα πολλά πράγματα καθαρά σχέση με τη μυθολογία γιατί μπήκα η medias Res. Έτσι μπήκα στη μέση των πραγμάτων και είδα κατευθείαν ε, άλλα πράγματα για τον εκλεκτό. Και μετά είδα τη συγκεκριμένη ε, σειρά. Δεν μου είχε πει πάρα πολλά τότε, δηλαδή την είχα ξεχάσει όταν την ξαναείδα για τους σκοπούς του βίντεο, δεν θυμόμουν σχεδόν τίποτα πέρα από τον Βίλιαμ Χέρτ, και, ε, και, και, και στη μοιότυπα από τον Άλεκ Νιούμαν που τον είχα συνηθίσει σε άλλη τελείω μορφή από το Children of Dune. Θα μιλήσουμε και γι' αυτό. Ε, μην κάνουμε και τα άπειρα spoiler για το Children of Dune. Ηταν δοκιμά. Ε, οπότε αυτό τώρα που το ξαναείδα και έχοντα διαβάσει το βιβλίο, στο σημείο αυτό που γυρίζουμε το βίντεο μου μένουν 20 σελίδε από το βιβλίο. Εντάξει, δε, λέει πλέον. Είναι πολύ συγκεκριμένε τα συγκεκριμένα τα πράγματα που μου λείπουν από τον ίδιο το Φρανκ Χέρμπερτ. Αλλά πρέπει να πω ότι μου άρεσε περισσότερο αυτή τη φορά που την είδα. Γιατί εκείνη τη φορά δεν είναι ότι μου άρεσε. Δεν μου άρεσε ήταν ότι δεν μου είπα πολύ το τίποτα. Και όχι με την έννοια του Μπλιαχ, απλώ ήταν σε φάση. Τι είδα τώρα, αυτό. Και έχω, έχω μπει και σε φάση Dune τώρα κατάλαβε. Οπότε προσέχω μερικά πράγματα παραπάνω, ξέρω εγώ. Δηλαδή. Σε σχέση με. σε σχέση, ρε παιδί μου, ε, συγκρίνοντα με την ταινία του Λίντ, mm. συγκρίνοντα με αυτά που έχω δει από Villeneuve, συγκρίνοντα με το βιβλίο κτλ. Θα φτάσουμε και στο βιβλίο. Από Villeneuve το τρέιλερ έχει αυτό ρε παιδί μου, ναι, απλά κάνω. Σχηματίζω κάποια πράγματα. Ναι, και ναι, ναι. Εγώ ποια είναι η σχέση μου με την μήνυ σειρά αυτή είναι ότι όταν ήμουν μικρό την είχα πάρει σε DVD και την είχα λιώσει. Ναι. Δηλαδή, ξαναβλέποντα την τώρα. Ε, είναι κάποιες εικόνες που είναι, έχουν κολλήσει στο μυαλό μου διότι την είχα δει εκατό εκατομμύρια φορές και ανακαλύπτω και θυμάμαι ότι δεν είχα δει το μεσαίο επεισόδιο πολύ, έβλεπα το πρώτο, βαριόμουνα το δεύτερο και ε, έβαζα το τρίτο όπου μου άρεσε η μάχη στο τέλος και την έβλεπα. Προφανώ ε, προφανώς συμφωνείς με τον David Lynch και εσύ. Μου, άρεσε, μου άρεσε η αρχή με το χέρι πάρα πολύ, το έχω δει εκατό χιλιάδες φορές. Τέλος πάντων είναι μια μήνυ σειρά που όταν ήμουν μικρός την είχα κάψει, οπότε ε, Κάποιες εικόνες είναι ε, χαραγμένες στη μνήμη μου, αυτό είναι δεδομένο, αλλά τώρα που την είδα, είχα να τη δω τόσο καιρό, τόσο απίστευτα πολύ καιρό, που ήταν μια φρέσκια εμπειρία, πρέπει να πω. Γιατί, ε, εντάξει, εικόνες κυρίως μου είχαν μείνει. Και παίρνω στην επόμενη εικόνα. Οκ, okay, ναι, γιατί εισάγει ο Σύφης ενώ Ναι, θα ήθελα να μιλήσουμε για το πώς είναι ως μεταφορά του βιβλίου και τι ψάρια πιάνει ως ε, απόδοση του ντιούν και εγώ θα πω ότι είναι μία πιστή μεταφορά, οι αλλαγές είναι πολύ μετρημένες, είναι, πολύ, ε, είναι ξεκάθαρο ότι έχει παίξει η ιδέα, παιδιά, να κάνουμε πιστή μεταφορά για να ικανοποιήσουμε αυτούς που αγαπάνε το βιβλίο και καμπάι. Και νομίζω ότι ισχύει. Είναι μια πιστή μεταφορά. Τώρα που είμαι σε θέση και εγώ να μιλήσω για το συγκεκριμένο πράγμα. Ναι, είναι, είναι σοκαριστικά πιστή στο βιβλίο. Είναι πάρα πολύ κοντά στο βιβλίο. Ε, λείπουν κάτι. Ε, τίποτα. Οι λεπτομέρειε που λείπουν είναι. Τύπου ο Στίλγκαρ και η Τζέσικα, που ο Στίλγκαρ τη λέει ότι κοιτά, άμα θε να ρίξουμε καναπίδουλο, ρίχνουμε και καναπίδουλο, ξέρω εγώ, που αναφέρεται στο βιβλίο, στα πλαίσια του, των κοινωνιών και τη σεξουαλική διάσταση που έχουν ε, οι, οι, Φρέμεν εκεί μέσα. Δηλαδή, αυτά, κάτι τέτοια τα έχουν κόψει, αλλά. Έχουν κρατήσει όργιο Φρέμεν. Έχουν βεβαίω, βεβαίω. Έχουν κρατήσει όργιο, έχουν κρατήσει τη, κάποια πραγματάκια την, ε, την ασυδοσία των χαρκών τη σεξουαλική, έχουν κρατήσει κάτι και μάλιστα. Ε, έχουν ποτέ... προσθέσει. Τι. Έχουν προσθέσει σεξ στου χαρκόνες Σωστά έχουν βάλει να, με τον. Πέστον, με τον Sting. Φέιντ Ο Φέιντ θα μπράβο. Ε, και την Ήρουλαν μέσα και τέτοια. Και την σλάιμουρ ε, από τα το Στάργο. <laughs> ναι, βάλανε τον, ναι. τον. τον Φέιντ Ράουθ <laughs> να μαγαρίσει την πριγκίπση. Ναι, εντάξει. Okay. Δεν την μαγάρισε. Δεν την την ακούμπησε βάλ, και βάλε. σου λέω, έβαλε τον Σλάι Μούρ άλλη. Ναι, να, τον... Την ακούμπησε. Ναι, κοίταξε. Ε, Πρέπει να πω ότι. Συνεχίζουμε, οπ, παρτά. Ε, πρέπει να πω ότι ε, είναι πολύ τίμιο αυτό που κάνανε σε επίπεδο σενάριο. Δηλαδή, ήταν ε, σε βάσμη στα γεγονότα. Νομίζω η Ήρουλαν είχε μεγαλύτερο ρόλο. Από ότι στο βιβλίο. Ε, η σοβαρή αλλαγή σε σχέση με το βιβλίο είναι ότι έχουν προσθεθεί σκηνέ στην Ήρουλαν. Μπράβο, διότι η... στο βιβλίο υπάρχουν. Ο, ο μόνο διαχωρισμό κεφαλαίων, α πούμε τύπου αλλάζουμε σκηνή τώρα, που το βρήκα αρκετά κοινοτογραφικό, θα μιλήσουμε γι' αυτό, ε, ε, ήτανε ήταν ότι βάζανε, ρε παιδί μου, ε, κομμάτια από τα βιβλία της Ήρουλαν, η οποία από ό,τι φαίνεται πέρα το ότι ήταν πλούσια ως κόρη του αυτοκράτορα, έγινε και ζάμπλουτη επειδή έβγαλε, έβγαζε ολόκληρες Βιβλιογραφίε στο όνομα του Μουαντίβ δεν υπάρχει, ξεδιάντροπο άνθρωπο. Ε, όταν είσαι παντρεμένη με τον αυτοκράτορα του Σύμπαντο, βαρεμάρα, ναι, ναι, οπότε ναι. ναι. και γράφει ό,τι σου ήρθε. Ναι, αυτό κατά τα άλλα τέλο πάντων για να και το όταν μαζεύω. Είναι ερωτευμένο και αυτοκράτορα με άλλη. Γεια, τα, ναι, έχει την παλακίδα τα... του. <coughs> τέλο πάντων, ε, ήταν ε, πολύ πιστό και τώρα που το έχω και φρέσκο το βιβλίο, επειδή το διαβάζω τσούκου τσούκου πολύ συχνά, πρέπει να πω μπράβο, έγινε, έγινε εξαιρετική δουλειά. Αν θέλουμε να βάλουμε σαν κριτήριο το πόσο πιστή μεταφορά ήταν το βιβλίο. Ναι. Αυτό. Ε, Πέραν στην επόμενη. Ού, πάμε λίγο. Ε, η, η, η φάση ω μεταφορά είναι ότι εδώ πέρα έχουν προσέξει να, να κρατηθεί η. Το, ο, δεν έχουν προσέξει να κρατηθεί ο λόγος Δηλαδή οι ατάκε είναι αλλαγμένε. Γιατί είναι πολύ. Ε, ξύλινες και πολύ θεατρονό mm -hmm. στο, στο βιβλίο δηλαδή δεν είναι λόγος που κυλάει από τη γλώσσα οπότε τις έχουν κάνει λίγο πιο καθημερινές λίγο πιο αμερικάνικες λίγο πιο προσιτό το διάλογο αλλά όσον αφορά τη δομή έχουν παραμείνει όσο πιο πιστοί θα μπορούσαν ε, με κάποιες αλλαγές που είναι κυρίως για να έχει παραπάνω ρόλο η Ρούλανν ...και Να μην είναι κομπαρσιλίκι, αλλά η... αυτό που με... με μπερδεύει όσον αφορά το σενάριο είναι που επιλέξανε να κάνουν την τομή. Δηλαδή... Α, που κόβανε το, σε... το επεισόδιο. Ναι. Mm. Η τομή ανάμεσα στο πρώτο και στο δεύτερο επεισόδιο με ψηλομπερδεύει με την έννοια ότι αν κάτι το προσπερνάνε βιαστικά, που δεν μπορώ να πω βιαστικά απαραίτητα, αλλά σε μία μισή ώρα έπαιρνε δύο ώρες είναι το, το κομμάτι μέχρι το δόντι. Mm. Μέχρι την πτώση των ατριωδών. Ναι, είναι λίγο περίεργο. Πες, πες και θα σου πω κι εγώ. Ναι, αυτό ότι κόψανε την φυγή στην έρημο, κόψανε το πρώτο επεισόδιο στην φυγή στην έρημο, ενώ νιώθω ότι του έπαιρνε και μετά το δεύτερο επεισόδιο βγήκε λίγο βαρετό και ξεπετάξανε τον χαρακτήρα του Χέρτ. Ένιωσα ότι αν υπάρχει μια ανισορροπία στο σενάριο που κατά τα άλλα είναι ένα καλό σενάριο, είναι πολύ καλογραμμένο, πολύ προσεγμένο και πολύ σωστό μεταφορά. Αν υπάρχει μια ανισορροπία, είναι πού επιλέξανε να κόψουν το πρώτο επεισόδιο προ το δεύτερο. Είναι και λίγο περίεργο, διότι ε, η φυγή στην έρημο και το πώ φτάνουν στου φρέμεν μία και καλή είναι λίγο. θα μπορούσε να μεταφερθεί στο δεύτερο επεισόδιο όλο, να κλείσει λίγο πιο ουφ, τα καταφέραμε κατ και γεια σα. Και μετά να πάμε καθαρά έρημο. Ενώ τώρα δείξανε λίγη έρημο, λίγη φυγή. Μετά ξαναδείξαν φυγή. Στο δεύτερο επεισόδιο ήταν λίγο περίεργο. Αλλά στο δεύτερο περιφέρονται πάλι στην έρημο. Δε... Δε... Αυτό, ακριβώ. Αυτό. Ενώ θα μπορούσε να είναι πιο ενιαίο α, αυτό, αυτό το κομμάτι στο δεύτερο επεισόδιο. Και όντω να κερδίσουν 5-10 λεπτά screen time με λίγο παραπάνω. Ο Βίλιαμ Χέρτο ε, λέει το Ατρίδη και το τι έκανε στο στον Αράκης. Θεωρητικά, ίσω να ήταν πάρα πολύ τηλεόραση μετά, αλλά θα μπορούσε να είναι. Ε, να το κλείσουν σε τελείω cliffhanger επίπεδο του γυρνάει και, και, δεν βλέπουμε ότι κάποιο είναι και τελικά είναι ο Γιούεϊ ο οποίο. Α, ναι, αλλά μετά θα ήταν πολύ ανισόρροπο το δεύτερο επεισόδιο. Ε, θα, θα ήταν πάρα πολύ περίεργο. Ίσως καλύτερα πριν την προδοσία γενικότερα. Ε, μπορεί, εντάξει, αλλά αυτό, αυτό, θα σημαίνει ότι πάλι θα υπήρχε μια κολοπηλάλα στην έρημο. Ίσως. Καλύτερα να υπάρχει κολοπηλάλα στην έρημο παρά στο πρώτο. Καλά, David Lynch κολοπηλάλα δεν θα ήταν, αλλά ναι. Ε, εντάξει. Πήγαινε στην επόμενη. Ώρα μου. Ναι. Η ώρα μου. Όσον αφορά την, τον τόνο της μεταφοράς, είναι πώς θα τον περιέγραφες τον τόνο αυτής της μεταφοράς. Wow, Δυστυχώ είναι πολύ καλή η ερώτηση. Ε, δεν, έχει, δεν έχει την πνευματικότητα που έχει ο Λίντ, βέβαια. Έτσι, τη, έχει, δεν είναι δηλαδή ότι το ρίξανε για να κάνουν πλοκή Κάτι Απλά που... περνάει περισσότερο ως exposition θα έλεγα παρά ως Μbravo. όντως ενδιαφέρομαι για αυτά. Αν και ήμουν ευχαριστημένος με πολλά από τα οράματα που δείξανε, δηλαδή κάνα πολύ ωραία και οπτικά, ε, φωτιστικά πάλι το πιο ενδιαφέρον σημείο της ταινία της... Τέλο πάντων, τη μήνυ σειρά για μένα, όπω και τη ταινία του Λίντ, ήταν αυτά τα κομμάτια. Απλώς και δεν. Έδωξε... Δείξανε και με έξυπνο τρόπο το πού είναι το μέρο. Μπράβο. Χωρί να εξηγηθεί, το μέρο που δεν μπορούν να πάνε οι γυναίκε και μπορεί να πάει μόνο ο Κουίζατ Χάντερ. Μπράβο. Αυ όλο αυτό που κάνανε, ρε παιδί μου, ε, δώσαν βάση εκεί, αλλά για κάποιο λόγο δεν μου βγαίνει κάποια πνευματικότητα ιδιαίτερη. Ε, ε, δεν μου βγαίνει όμω και κάποια στρατιωτικούρα ιδιαίτερη. Ε, νομίζω ότι η πιο ταιριαστή λέξη που μπορώ να σκεφτώ είναι τηλεόραση. Είναι, είναι μια κάλυψη πραγμάτων. Ε. Καλύψαμε τα γεγονότα. Όχι τόσο στεγνά όσο το λέω, απλώ υπήρχε κάλυψη παρά μια συγκεκριμένη ματιά, α πούμε, η οποία έβαφε το, το, το συγκεκριμένο πράγμα. Το οποίο είναι περίεργο γιατί αυτό δεν το ένιωσα καθόλου στο Children of Dune. Οπότε ο τόνος ούτε πικό το βρήκα. Δεν, δεν έχω καλή απάντηση γιατί δεν, δεν, δεν νιώθω ότι πήρα κάτι από τη σειρά σε αυτό το επίπεδο. Πήγαινε στην επόμενη. Εγώ θα έλεγα η λέξη που θα χρησιμοποιούσα είναι θεατρικότητα. Μου έβγαλε θεατρικότητα ότι είναι θεατρικό έργο το οποίο το έχουν στήσει κινηματογραφικά, το οποίο μου το έβγαλε, ε, μου το έβγαλαν κάποιες ερμηνείε, μου το έβγαλε ο τρόπος που ήταν μου το έβγαλαν τα σκηνικά πάρα πολύ, mm. τα οποία ήταν επιτιδευμένα θεατρικά και νομίζω ότι αυτή η προσέγγιση έγινε διότι ξέρανε ότι έχουν να γυρίσουν ένα έπος 20.000 χρόνια στο μέλλον με περιορισμένο προϋπολογισμό, Οπότε έξυπνα είπανε ότι ας το πάμε να βγει λίγο πιο θεατρικό. Το πρόβλημα με τη θεατρικότητα είναι ότι δεν, δεν ήταν όλοι οι ηθοποιοί το ίδιο μήκος κύματος. Να το ας... θέσει κομψά. Ναι, για να το θέσω κομψά ας πούμε αυτό που μου έβγαλε περισσότερο τη θεατρικότητα κραυγαλέα είναι αυτό που βλέπουμε πίσω κάποια στιγμή ο Βαρόνος Χαρκόνεν γυρνάει στον θεατή, σπάει τον τέταρτο τοίχο και αρχίζει και λέει ότι κοιτάξτε ο Βαρόνος Χαρκόνεν ζει και ο Ατρίδης είναι νεκρός. <laughs> ήταν απίστευτα θεατρικό και η ταινία είχε έναν τέτοιο αέρα, απλά δεν ήταν όλη όσο ο Μακνής ε, δεν ήταν όλοι στο ίδιο. Δεν μιλάγανε. δεν μιλάγανε ναι. την ίδια γλώσσα. Ναι. Όχι, δεν μιλάγανε στην κάμερα, αν εννοεί αυτό. Δεν Όχι, θέλω... δεν, είναι εννοώ αυτό. Όχι. Κάποιοι μιλάγανε τηλεοπτική γλώσσα, κάποιοι κινηματογραφική και κάποιοι θεατρική. Και, αυτοί που γρα... ε, και επειδή νομίζω ότι υπήρχε μια πρόθεση να γίνει θεατρικό, θεατρικό ο αέρα του στισήματο, όσοι μιλάγανε θεατρική γλώσσα επιπλέψανε καλύτερα. Ναι, οκ, okay, κοίτα. Είναι το μόνο Καλό επιχείρημα αυτό υπέρ τη θεατρικότητα, γιατί κατά τα άλλα. Ε, δεν ξέρω. Εξωτερικά που είναι εσωτερικά. Ναι, ρε γα. ναι, ναι. ναι, και ναι. Τα στισήματα είναι λίγο θέατρο, ναι, κα, λίγο. Ναι, καταλαβαίνω. Λίγο στιφ. Δηλαδή, όταν ε, στείνονται οι φρέμεν, είναι. Δεν μπορώ να φύγω, δεν μπορώ και να. Δεν νιώθω ότι γίνεται από ότι δεν ξέρει τι κάνει. Νιώθω ότι είναι ότι στι... να είστε στιφ. Δεν ξέρω. Ε, οπότε πρέπει να αναζητήσουμε το θέμα λίγο αν, αν το μπάτζετ του του απαγόρευσε το να πάρουν καλύτερου ή πιο ταιριαστού ηθοποιού, να το θέσω και εγώ κομψά, ή αν ο σκηνοθέτη δεν ασχολήθηκε αρκετά με του ηθοποιού, ώστε να είναι όλοι στο ίδιο μικρό γιατί αυτό είναι δουλειά το του σκηνοθέτη και του οράματο ε, του. αλλά ναι, καταλαβαίνω τι λε, καταλαβαίνω τι λε, αλλά δυστυχώ ειδικά στο πρώτο επεισόδιο, στα κομμάτια τα οποία είχαν να κάνουν με, τον... με την ηγεμονία του Λίτο, α πούμε, στον Αράκη. Εκεί ήταν τη λέω: Δεν μπορώ να το πω θέατρο. Πρέπει να το πω τηλεόραση. Δεν μπορώ. Δηλαδή, μου ήταν πάρα πολύ. Για, γιατί ξεκάθαρα υπήρχε πρόθεση για μένα από τη σκηνοθεσία να παίξουν για στήσιμο στην κάμερα. Μετά άντε να το δεχτώ αυτό με τους φρέμι γιατί είχαν ένα πλατό πολύ συγκεκριμένο που θα μπορούσε να το πει σε ένα μικρό θεατράκι, α πούμε, υπόγειο. Και ναι, τα στισήματα κτλ. Αλλά ειδικά στο πρώτο επεισόδιο ήταν πάρα πολύ, ήταν πάρα πολύ αυτό το, το, το χαμηλού μπάτζετ τηλεόραση που αυτό μετέπειτα έγινε και σήμα κατά το του καναλιού Δηλαδή ε, το sci στήθηκε με αυτή τη σειρά. Έγινε τεράστιο δώρο τότε. Και το sci μετά εδρεώθηκε ακριβώ επειδή κέρδισε το στοίχημα αυτή τη σειρά. Ε, αλλά πέρα από αυτό. Μ μ μ μ μ αυτό. Ομολογουμένω προχώρανε η... το sci μετά το κανάλι δεν έκανε τόσο καλό πράγμα που έχω δει. Ναι. Mm. Εννοώ ότι έχει δει κάτι άλλο που έκανε το οποίο να ήταν σε αυτό το επίπεδο. Πέρα από το Dune και το Children of Dune, δεν έχω δει τίποτα από sci-fi. οπότε... Oh. σω να έχω δει ένα, μια σειρά που κόπηκε νωρί το τέτοιο, το, το Flash Gordon που πήγα να το κάνει remake. Αν ήταν το sci-fi. Ε, το sci-fi είναι το SYFI, έτσι δεν είναι. Mm -hmm. Ναι, τότε το είχα δει αυτό, δεν πήγε καλά η σειρά, οπότε κόπηκε επί τόπου. Με έναν τύπο που είχε παίξει σε μια season του Smallville. Αυτό θα παίζει το Flash Gordon. Αυτό είναι το άλλο πράγμα που είχα δει από το sci-fi γιατί ο Flash Gordon, να το δω. Αυτό. Και κατά τα άλλα, Dune και Children of Dune, έτσι. Ναι. Και τώρα πάμε να μιλήσουμε για την φωτογραφία. Ποιο έχει κάνει τη φωτογραφία. Ποιο έχει κάνει τη φωτογραφία. Ο, κύριο Γκουντι Τον έχουμε μιλήσει γι' αυτόν πολλέ φορέ με διθυράμβου. Με διθυράμβου, ναι. Ε, ο Βιτόριο Τωράρο έχει κάνει την φωτογραφία. Και τι γίνεται με τη φωτογραφία. Με εντυπωσίασε τώρα που την ξαναείδα την ταινία, την μηνύσιδα. Yeah. Ε, την θυμάμαι να έχει τηλεοπτική φύ, αλλά τώρα που την ξαναείδα, ε, πρόσεξα ότι δεν είναι όλα τα πλάνα ψηφιακά. Είναι σε φιλμ. Yeah. Πολλά πλάνα. Μάλλον τα περισσότερα. Yeah. Διότι είδα κόκκο και σε κάποια πλάνα είδα τρίχα. Ε, δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει ποτέ, μερικές φορές ε, πιάνετε, δεν ξέρω πώς ακριβώς γίνεται, ξεμένει ένα κομματάκι φιλμ σε μία κάτω άκρη πάντα... Στη ροδέλα δεν λες. Ναι, κάτω και βλέπεις ένα... Στη ροδέλα του προτζέκτορα, μωρί. και μερικές φορές μένει... Μία μαύρη τριχούλα mm. αυτό. Είδα τρίχα, οπότε είναι φιλμ. Ε, κάποια πλάνα τα οποία χρησιμοποιείς ψηφιακό, είμαστε στο 2000, και Είμαστε ήταν... πριν το Attack of the Clones. Είμαστε πριν το Attack of the Clones και ήταν. Φαίνονται. Είναι και φλου. Δεν, δεν, δεν περνάνε. Το Το υπόλοιπο όμω δεν με χάλασε. Δεν μου άρεσε η φωτογραφία. Είναι στην επόμενη. Μου άρεσε η πρόθεση του τώρα στη φωτογραφία γιατί κάποια πλάνα είναι εξαιρετικά τολμηρά. Δηλαδή και κάποια, κάποια πλάνα, όχι τα κάδρα μόνο, οι φωτισμοί που χρησιμοποιούσε είναι, είναι τολμηροί, ρε παιδί μου. Δηλαδή να, το. Τριχρωμία τώρα εδώ, έτσι. Πράσινο, μπλε, κόκκινο. Yeah. Δηλαδή κάποιοι μου κλέψαν τη μόρα, έτσι. Απλά λέω. Γιατί τα έχει. 18 χρόνια 18... πριν την κάνω. <laughs> τα έχει. Εδώ πέρα είναι <laughs> κόκκινο. Αυτό είναι σε όλη την ταινία. Η mm. ο... χαρκόνε είναι κόκκινο. Mm. Ε, πράσινο είναι η φρέμεν, mm. διότι νύχτα στον αράκι είναι, είναι πράσινο. πράσινο. Και αυτό ήταν εξαιρετική ιδέα. Εξαιρετική ιδέα γιατί ο αράκι θέλει να τον κάνουν πράσινο. Mm. Και... Ο οίκο των ατριδών είναι γαλάζιο. Απ' του κάλανταν και όχι μόνο το γαλάζιο έτσι. Σε προκαταβάλει για το καλό, α πούμε. Αλλά όταν λέμε ότι τριχρωμία και μονοχρωμία υπάρχουν σκηνέ που είναι επιθετικά. Δηλαδή δεν υπάρχει καθόλου όχι, άλλο. Όχι, όχι. Αυτά, αυτά μ' άρεσαν, α πούμε. Απλώ θεωρώ ότι δεν υπήρχε το budget για να έχουν τι κατάλληλε κάμερε. Δηλαδή, βρωμά είναι, είναι, το μεγάλο παράπονο με την όλη μήνυ σειρά. Το budget του περιόρισε στην περάτωση του οράματο. Αυτό. Και... Κατά τα άλλα, ω το ράρο, φαίνεται ότι έχει ιδέα τι κάνει. Ξέρει τι κάνει. Έχει πολύ συγκεκριμένα α, πράγματα. Αλλά δεν νομίζω ότι τον βοήθησε καθόλου το budget. Καθόλου όμω. Mm. Πήγαινε στο επόμενο. Ε, αυτό που κάνει στο ράρο που μου άρεσε είναι ότι κάνει κάποιες επιθετικές αλλαγές δηλαδή συνέχεια τον βλέπεις να τον τρώει το χέρι του και να αλλάζει ε, δηλαδή πάνω που μιλάει ο ηθοποιός του κατεβάζει τα φώτα και του ρίχνει σκοτάδι και του ανάβει άλλα βλέπεις έναν τρελόπι από την κάμερα ο οποίος καίγεται να, να παίξει ας πούμε και τέριαξε αυτό ε, μέσα σε μία φλατ ε, σε μια προσέγγιση που συχνά γινόταν flat, έδωσε ένα ενδιαφέρον και επίσης έδωσε ένα ενδιαφέρον αυτό το ότι τους έχει κινηματογραφήσει όλους με πλάγιο με φως. Πλάγιο. Που το κάνει ακόμα, έτσι, το έχει τελειοποιήσει. Πολύ έντονο, mm. πολύ έντονο. Ε, μιλήσαμε στο, στην τελευταία ταινία του Woody Allen. Το Rifkin, ναι. ε, Μοιάζει η προσέγγιση του ε, με αυτήν. Μια, μοιάζει απλώ, ξέρει. Είναι ότι τώρα. Και, ο, και, εντάξει, έχουν περάσει και 20 χρόνια από τότε, αλλά ταυτόχρονα είναι παιδί μου. Είναι, τι, τι να σου πω τώρα, Αμερικά πλάνα είναι σαν, σαν, να μην του δώσαν λεφτά από, το, από την παραγωγή για Diffuser. Τι σου αυτό, αυτό μου θυμίζουν μερικά τέτοια. Δεν σ' άρεσε δηλαδή το τόσο έντονο. Δηλαδή και εγώ ήταν επιθετικά. Ρε, η ιδέα ήταν καλή, σου λέω. Απλώ δεν είχαν, δεν ξέρω, δεν είχαν τον εξοπλισμό. Ως το ράρο, ο Στοράρο ο ίδιο να πέσει φωτιά να με κάψει, δεν είχε την εμπειρία να το κάνει 100% ή αν είχε την εμπειρία, μάλλον ήταν ένα συνδυασμό έλλειψη εμπειρία και έλλειψη χρόνου που τον οδήγησαν σε κάποιε πιο δραστικέ λύσει. Μπορεί να ήταν αυτό. Απλώ θεωρώ ότι αυτό το πράγμα δεν μου, δεν, δεν μου δουλεύει, α πούμε, στο, στο μάτι εμένα. Ε, και περιέργω δεν θα, θα το προσάψω ότι γερνάει άσχημα. Δεν μπορώ να το προσάψω γιατί δεν ξέρω αν ποτέ ήταν νέο αυτό το πράγμα. Ναι. Εγώ πρέπει να πω πάντως ότι με εντυπωσίασε αρκετά η φωτογραφία τώρα που την ξαναείδα. Δεν θα... Δηλαδή την ξαναείδα προκατηλημένος αρνητικά την ταινία όσον αφορά τη φωτογραφία της. Mm -hmm. Δηλαδή θυμόμουνα ότι μου είχε αφήσει ως παιδί τώρα, μου είχε αφήσει μία αίσθηση ότι α, αυτό που βλέπω κάτι έχει και δεν μοιάζει. Μοιάζει τηλεοπτικό. Και τώρα που την ξαναείδα, ε, πρόσεξα ότι έχει παλιώσει. Ναι. Έχει, έχει κάτι φτηνιάρικο, αλλά δεν ξέρω, μ άρεσε, μ' άρεσε που έβλεπα το στοράρο να έχει ορεξούλε. Έχει μεράκι, αυτό είναι ξεκάθαρο, παιδί μου. Αλλά ναι, το φτηνιάρικο νομίζω είναι πιο κατάλληλη λέξη. Απλά δεν με πείραξε πέναν το φυσικό. Για όλη την παραγωγή. Καλά. ούτε ε, Δεν ήταν deal breaker για μένα. Απλώ είναι κάτι που αυτομάτω, παιδί μου, είμαι σε φάση. Α. Mm. Χάνει πόντου. Και... Θέλω να πω, δεν ήταν ευθυνιάρικο του τύπου βλέπει μία ε, βιντεοτενία που βγήκε σε βιντεοκασέτα το 1986. Όχι, oh, εντάξει. Η οποία κόστησε 20.000 δολάρια και γυρίστηκε στον Καναδά με πρωταγωνιστές, μία πορνοστάρ και έναν. Ε... Το, φύλλο, το, το φίλο, το, γείτονα του. Εντάξει, ο πορνοστάρ ήταν ο Στίλγκαρ συγκεκριμένη δεν, δε, δε με ενόχλησε η φτύνια σε επίπεδο να πω α, βλέπω φτύνια. Ήταν ωραία φτύνια. Δεν ξέρω πώ θα το περιγράψω αλλιώ. Ε, ήταν Α, μ' αρέσει αυτό. Εγώ είδα, φάση. εγώ είδα φτύνια με με, 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 potential αυτό. Αλλά κατά τα άλλα, φτύνια. με κέρδισε εμένα η λέξη φτύνια. Δεν... Συμφωνία, Την από, μου. Εγώ, εγώ ε, γούσταρα αυτό λέω. Μ' άρεσε. Mm. Δηλαδή, ψήθηκα για τη φάση yeah, okay. ε, που γινόταν εδώ πέρα. Okay. Και πάμε να μιλήσουμε για τα σκηνικά. Mm -hmm. Τα σκηνικά, mm -hmm. η ταινία γυρίστηκε στην Πράγα, σε στούντιο στην Πράγα, κάτι το οποίο το θυμάμαι εδώ και χρόνια από τα έξτρα του DVD που σας είπα το είχα λιώσει, γιατί με είχε εντυπωσιάσει και όλα, το κάνανε όλο εσωτερικό. Mm -hmm. Εσένα δεν σε εντυπωσίασε. Το αντίθετο. Ναι, η... τα σκηνικά τα έχει κάνει ο Κρέκα ένα τσέχικο επίθετο. Τσέχοι, μαζευτείτε με τα επίθετό σα. Για να δω. Κιλιάκοβιτ. Ε, εντάξει. τη λέξη, την τσέχικη λέξη για το θάνατο, την ξέρει. Σμερτ. Σμρτ. Ναι, σε όλε τι Σλάβικε είναι σμερτ. Ναι. Σμερτ, Smert, σμερτ. Απλά οι Τσέχοι το έχουν κόψαν, παρακάνει. Κόψαν, τα, κόψαν μετά, ναι. τα κόψαν όλα. Τα κόψαν όλα. Σμερτ. Ναι, υπάρχουν... Πιόνεν που θυμάμαι από τον Τζέιμ Μποντ. θα Υπάρχουν Άδος. και ονόματα τσέχικα τα οποία δεν έχουν. Ε... Ναι. Τέλος πάντων ο Κρέκα τα έκανε και κάποια είναι πανέμορφα όπως για παράδειγμα είναι σωστά, ναι. το παλάτι, το κάστρο της Αρακίν, ε, το λατρεύω. Έχει, αυτό το σκηνικό είναι τόσο μπροστά από όλα τα υπόλοιπα που έχει η ταινία, δηλαδή είναι τόσο σοκαριστικά καλύτερο που φαίνεται ότι όταν τελείωσε το budget, πάτησε πόδι ο Κρέκα και είπε: Παι, Παιδιά, αυτό δεν θα κάνουμε». Δεν το πειράζεται, Ναι. Αυτό. Όλη την υπόλοιπη ταινία θα τα, θα τα τσαπατσουλέψουμε. Α πάει στο διάλογο. Αυτό το παλάτι θα το κάνω να, να είναι τέλειο. Και είναι τέλειο. Το λατρεύω. Αξιοπρεπέ στα πλαίσια τη κλίμακα μια τηλεοπτική σειρά. Γιατί μπορεί να το δει, παιδί μου, ότι είναι. Ε, το ταβάν χαμηλό. Εξής, δεν είναι το στούντιο που έχει ένα Pinewood. Ε, μάλλον το στούντιο του Pinewood που σου δίνει άπλε το χώρο μπρο, πίσω, αριστερά και δεξιά και πάνω και κάτω. Αλλά είναι ξεκάθαρα το αγαπημένο μου ε, πλατό τη ε, σετ. Τέλο πάντων τη μήνυ σειρά. Ε, Έχοντα πει αυτό. Έχει έναν αέρα από. Δηλαδή με πείθει ότι είμαστε στο μέλλον το πολύ ε, μακρινό. Με πείθει ότι έχει παλιώσει και ότι έχει χτιστεί εκατοντάδε ή χιλιάδε χρόνια. Ε. Και με πείθει ταυτόχρονα ότι είμαστε σε ένα παρελθόν μέλλον. Για εκτοτική εκδοχή του Ναμπού είναι πάρα πολύ καλό. Δηλαδή, οφείλω ε, να το να το δώσω. Αλλά συνδυασμένο με τον Τάτουιν. Οκ, okay, ναι. Αν ο Τάτουιν είχε λεφτά. Να, Ναμπούιν. Οκ. Ε, okay. hm. Το οποίο είναι ενδιαφέρον που κάνει σύγκριση με την Τάτουιν, δεδομένου ότι μετά πάμε σε ερήμου. Αλλά οκ. Okay. Ναι. Ε, anyway, ε, μου άρεσε το το πλατό αυτό. Ήταν ε, ε, ισορροπημένο. Ήταν το, το σημείο φτύνια στο οποίο δεν με ενόχλησε. Ήταν το ένα πράγμα το οποίο δεν μου βγάλε ε, κακή φτύνια, α πούμε. Ε, μια χαρά. Βέβαια, ξέρει. Όταν σκέφτομαι το παλάτι των ατριδών στον Άρακιν, είμαι. Ντέβιντ Λίντ. Καλά, δεν έχει. Προσπαθώ να είμαι δίκαιο. Μην τώρα στη συγκέντρωση. Διάβασα πρόσφατα ότι ο David Lynch τα θέλει όλα πολύ πιο σκοτεινά και ο Ντελαουρέντ τη επέμεινε στα πιο φωτεινά. Το διάβασα σε μια συνέντευξη, μάλιστα. Αλλά νομίζω ότι αυτό. Είναι σαν να έχουν πάρει, να έχουν διαβάσει λίγο, να έχουν δει λίγο ο και να πάνε και ας κάνουμε κάτι πιο σεμνό, κάτι πιο προσγειωμένο από αυτό που κάνει ο Lynch. Μια χαρά, μου άρεσε. Όσον αφορά τα αυτοκρατορικά, εκεί με απογοήτευσε λίγο η ταινία με την σκηνογραφία της διότι τα βρήκα ελαφρώς ανέμνευστα mm. και ελαφρώς α-μπαρόκ, α-αναγέννηση, α-ένα παλάτι του 17ου αιώνα. Και μ' άρεσε η ιδέα ότι το, ο, το παλάτι ήταν διαστημόπλαιο που σηκώνεται. Mm. Ε, έδωσε αυτό το, αυτός ο σκηνικός ιδιασμός έδωσε κάτι στο ότι σηκώνουν όλη αυτή τη, τη Βερσαλία, ας πούμε, και είναι τόσο ξυπασμένος ο αυτοκράτορας. Mm. Αλλά δεν μου άρεσε αυτή η προσέγγιση τόσο μπαρόκ και τόσο αναγέννηση. Ε, δηλαδή, πάλι θα πω φτήνια. Μου έκανε ψεύτικο, μου έκανε ότι δεν είμαστε στο μέλλον. Ε, μου ναι. έκανε ότι α... Αναγέννησε ότι δεν ψάξαμε να βρούμε, όπως του Λίντς, μία ιδέα με χρυσούς, ε, 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 τι ήταν Τις κολόνες τις διάφορες, ναι, διάφορες και τα murals, και τα... έλα, mural στα ελληνικά. Ανάγλυφα. Μπράβο, τα ανάγλυφα και όλο αυτό που είχε. Έχω ξεχάσει τα ελληνικά μου, ε, οπότε είναι τραγωδία. Ε, ευχαριστούμε παρεμπιπτόντω που πολύ σπέψατε να απαντήσετε σε αυτό που μου είχε... το ναι, Ναι, μου λέει εντάξει, μερικέ φορέ οι λέξει σου διαφεύγουν. Ναι. Και δεν είχαμε, δεν είχαμε, την πολυτέλεια του κάτ εκεί, ούτε εδώ. Λοιπόν, κοίτα, ε, δεν μου άρεσε καθόλου το παλάτι, δεν μου άρεσε οτιδήποτε οπτικά στο παλάτι, διότι ήταν και τα κοστούμια που θα μιλήσουμε μετά για τα κοστούμια, ήταν ένα πράγμα το οποίο πραγματικά θύμιζε όλες τις κόπιες Star Wars που βγήκαν μετά το 77, που το budget ήταν το 8 από αυτό που είχε το Star Wars τότε και κάνανε τελείω φτηνιάρικε λύσει για να δουλέψει. Αν ισχύει αυτό που είπε για τον Τσέχο, ότι, που προφανώ χαριτολογεί, αλλά αν του πάνε Είναι Κοίτα, φαίνεται. δώσε λεφτά στο budget εκεί που νομίζει ότι είναι καλύτερα και το έδωσε όλα στο παλάτι στον Αρακίν και όλα τα υπόλοιπα είπε fuck that. Είτε τα πήγε αφαιρετικά είτε τα πήγε τελείω ρεαλιστικά. Και δεν δουλεύει. Σε συνδυασμό με τα προβλήματα που έχουμε τη φωτογραφία, υπάρχει ένα πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ. Δεν. Αυτή η προσέγγιση θα το πάμε στο Star Wars, δουλεύει στο Ναμπού, διότι κάνανε φτηνιάρικη προσέγγιση με την έννοια ότι πήγανε σε ένα παλάτι κάπου στην Ιταλία και ούτε καν τον ντύσανε. Ναι. Καλά Του δεν τους αφήνανε κιόλας, αλλά μπορείς να το κάνεις έξυπνα. Αλλά τώρα να χτίσεις ολόκληρο παλάτι στο στούντιο... Δύσκολο. Στο Ναμπού δούλεψε διότι υπήρχε ένα συνδυασμό τη τεράστια άπλα και είναι και το τι παλάτι είναι έτσι. Γιατί άλλο αυτό εδώ, άλλο εκεί που πήγανε Απλά, στην Αλλά λέω, Αυτή. δούλεψε με την έννοια ότι και εκεί το πήγανε σε αναγέννηση. Ναι, ναι. εκεί το πήγανε σε κάτι τελείω γίνιο, κάτι τελείω υπαρκτό. Ναι. Αλλά πιο έξυπνα. Ναι, διότι εισέβαλε πάρα πολύ επιθετικά. Επειδή υπήρχε και μπάτζετ προφανώ, γιατί μιλάμε για Star Στάρβορτ. Ισέβαλε επιθετικά η ενδυματολογία, δηλαδή είχε στα, τα φορέματα, τα, τα παρανοϊκά τη. Τα ε, μογγολικά. Και τη Πάντμερ, φίλε, που είχε τέτοιο, που είχε λαμπιόνια κάτω, ξέρω εγώ, στην κατάληξη. Ε, εμπνευσμένο από ένα μογγολικό φόρεμα. Είναι. Α, ναι. Ένα μίλιο μογγολικό φόρεμα. Οκ. Okay. Ορίστε. Λαμπιόνια, για κάποιο λόγο. Καλά, όχι τα λαμπιόνια, δεν τα έχετε. Α. Και. Και φαντάζομαι ότι θα είχαν λαμπιόνια στη Μογγολία. Και, και όλο, το, όλο, το, ψηφιακό στρατό των, του Trade Federation το οποίο έφερνε ναι, το sci-fi ναι. στοιχείο. Εδώ δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Ναι. Οπότε ναι. ναι το πήραξε λίγο το ηφτίνιο το συγκεκριμένο. Oh well. Ε, εντάξει. Ε, Έχει τα, 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 προβλήματα. Θα επεκταθώ περαιτέρω σε αυτό το θέμα με τη φτύνια. Γιατί μετά ήρθε ναι. κάτι άλλο. Όσον Α. αφορά τα εξωτερικά, εκεί ξαναμπαίνει η θεατρικότητα που λέω, διότι όταν είμαστε έξω είναι εμφανές ότι είμαστε ε, μέσα με ένα, με ένα background το οποίο νιώθω ότι καθίσανε κάτω, είπανε ότι παιδιά δεν μας παίρνει το budget να βγούμε έξω, πρέπει να μείνουμε σε στούντιο και είπε ο σκηνοθέτη, οκ, okay, θα αγκαλιάσουμε το ότι θα είναι ένα θεατρικό, μια θεατρική κατάσταση και ξαναείπα ότι υποκριτικά δεν το υποστήριξε, αλλά κατά άλλα ε, μου επικοινώνησε ότι αυτό ήταν ο στόχος και δεν με χάλασε από τη στιγμή που το κατάλαβα. Δηλαδή από τη στιγμή που κατάλαβα ότι υπάρχει θέληση για κάτι θεατρικό δεν έβλεπα τα εξωτερικά τα μουφέ και να λέω ε, τι είναι τώρα αυτό και τι, τι ψέμα βλέπω. Δηλαδή με έβαλε στη φάση να πω ότι οκ... Okay το πας θεατρικά. Και να πω επίσης ότι το σιτς, το κεντρικό, που ήταν η πέτρα της Ιορδανίας, αλλά ανακατασκευασμένη, έτσι ώστε να χωράει σε... Ναι, σε μια... στο, στο ίδιο ύψος, σε ένα ε, μου, άρεσε, <laughs> μου άρεσε πολύ. Δηλαδή είναι ένα άλλο από τα σκηνικά που κρατάω. Δεν μπορώ, δεν δε, δε μπόρεσα. Δε, δε. Προσπάθησα, είχα όλη την καλή θέληση, με τα σκηνικά δεν μπορώ. Δεν μπορώ γιατί σε κάποια σημεία βλέπει τα διπλωμένα σεντόνια που τα έχουν βάψει ή, ή φωτίσει κατά κίτρινα ή κατά πορτοκαλί για να κάνουν εξομοίωση του, του φωτό στη ερήμου μου, που είναι τσακισμένα, δηλαδή έχουν τσακίσει εκεί που είναι. Δεν, δεν μπόρεσα, απλά με, με αποσπούσε συνέχεια. και ε, Δεν είμαι ο τύπο ο οποίο θα πει Α, μόνο με μεγάλο budget. Απλώ από τη στιγμή που υπάρχει budget, δηλαδή δεν, δεν το έκαναν κάποιοι ερασιτέχνε αυτό το πράγμα, αλλά μπήκε ένα παραγωγό σε ένα κανάλι και έδωσε λεφτά. Το εγκέφαλό μου υποσυνείδητα είχε κάποιε απαιτήσει και ε, εγκεφαλικά όταν έδωσα τα σεντόνια. Λέγοντα σε εγκέφαλο, έπαθα εγκεφαλικά, όταν έλαβα τα σεντόνια τα τσακισμένα. Έλεπα... Δεν μπορούσα. Δεν, πραγματικά τρελάθηκα εκεί. Και λέω, sorry, δεν, δεν είμαι μέσα γι' αυτό καθόλου. Ε, 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 ακόμα και θεατρικά να το δω που τώρα. Τι... Οκ, okay, καταλαβαίνω αυτό που λε. Δεν μπορώ. Ισιώστε το σεντόνι, σιδερώστε σε το. Δεν μπορώ. Λοιπόν. <laughs> που προφανώ τέτοια πράγματα δεν μου. Δεν μου καταστρέφουν ε, ε, όλο το αποτέλεσμα, αλλά σίγουρα μου καταστρέφουν τη στιγμή του. Κατά πόσο μπαίνω μέσα στο ότι αυτή τη στιγμή είναι ένα τεράστιο σκουλίκι και του κυνηγάει, και βλέπω το Σεντόνι το διπλωμένο. Μέχρι εκεί, α πούμε. Μείνουμε άδικο προ το τελικό αποτέλεσμα, ξέρω εγώ. Ε, να, πω ότι, να ξαναπώ ότι την έχω δει, όταν ήμουν μικρό, την είχα δει 500.000 φορέ και μου είχε κάνει ε, αρνητική εντύπωση τότε mm -hmm. αυτό το πράγμα που λε, αλλά τώρα που την ξαναείδα φαίνεται ότι το είχα συνηθίσει. Τζουβελέκη στα 36, ίσον ψήφι στα 8. Ναι, φαίνεται να υπάρχει μια τέτοια ε, αντιστοιχία. Κάτι που μου έκανε πολύ κακή εντύπωση με τα σκηνικά ήταν ε, ε, η στρατρακύλα που έβγαζε ο Κάλανταν. Mm. Και ο Κάλανταν, ξα... είχα πει στο. Αφ... Όχι, αφιέρωμα, ε, στη Στην συζήτηση που κάναμε για το Dune του 1984, ότι είναι το αγαπημένο μου τοπίο που δημιούργησε. Ο Λίντς και εδώ πέρα ένα επεισόδιο του Star Trek ήταν ο Κάλανταν και δεν σου δίνει αυτή την εντύπωση καθόλου το βιβλίο λέει ότι είναι το αρχαίο κάστρο Κάλανταν που το βαράνε οι ναι ε, οι θάλασσες οι ναι. ωκεανοί Το οποίο σου το δίνει 100% ο Λίντς πάρτο είναι το πρώτο πλάνο. Εδώ πέρα ήμασταν σε ένα επεισόδιο του Star Trek ας πούμε ναι. και δεν μου έκανε πάρα πολύ άσχημη Η εντύπωση βέβαια είναι 5 λεπτά στην ταινία ναι, ίσως επειδή το ξέρανε ότι δεν, δεν τραβάει το πράγμα ε, Αυτό είναι αυτό που μου έκανε άσχημη εντύπωση Ναι, επειδή και εμένα μου θύμισε Star Trek και μάλιστα The Next Generation Δεν μου θύμισε το original Star Trek ε, το... Όλα καθαρά όλα... Ναι, το, το, το Star Trek Next Generation να εκμυστηριευτώ εδώ πέρα ε, Ότι δεν το έχω δει Ούτε εγώ ε, Διότι δεν Βλέπω μπορούσα Βλέπω τώρα την πρώτη σεζόν okay. Ξεκίνησα να, βλέπω... πολύ καλή. Ξεκίνησα να βλέπω την πρώτη σεζόν και την παράτησα. Όχι, όχι. Η σειρά έχει. Έχω δει επεισόδια από την 7η. Είμαι σίγουρο. Είμαι σίγουρος. Έχω δει το άκυρο επεισόδιο από την 7η. Είναι πολύ καλύτερη σειρά από την πρώτη Όχι, Η δεν πρώτη διαφωνώ. Η σεζόν είναι χυλό. Μην παρεξηγηθώ. Το παράτησα λόγω τη εικόνα. Το παράτησα λόγω τη εικόνα. Χήμα. Δηλαδή δεν μπορούσα να το βλέπω αυτό το πράγμα. Ενώ το οποίο είναι λίγο περίεργο ενδεχομένω. Την σειρά, την original που εντάξει είναι τρει σεζόν α πούμε, την είδα όλη. Και, και, είναι ξεκάθαρα πιο χάρτινα τα, τα σκηνικά, αλλά υπάρχει αυτό, αυτή η γλυκιά κάμερα και θολούρα και ο κόκο των 60s. Αυτό το πράγμα που κάναν στα 90 ε, δεν δεν μπορούσα, 87 τέλο πάντων, δεν μπορούσα να το δω. Μην ξεφύγουμε τώρα, αλλά. Στη, Α, όχι, το, πα, θέλω στη να το γυρίσω. Στην σειρά των 60's υπάρχει και διαφορετική υποκριτική προσέγγιση για αφήνει του ηθοποιού να εκφραστούν. Ναι. Μετά ο Ρόντεν Μπέρι έπαθε μία κρίση. Έγινε control freak, έγινε Και αποφάσισε ναι. ότι στο μέλλον δεν έχουν συναισθήματα. Τα καταπιέζουν τα συναισθήματά του και οι άνθρωποι, όχι μόνο οι Βάλκαν, mm. και δεν άφηνε του τοπιού να εκφράζουν συναισθήματα. Οκ, okay, οκ. Okay. Ναι, δεν τα ξέρω. δεν είμαι τεράστιο τρέκι. Έχω δει όλε τι ταινίε. μόνο την original σειρά και τίποτα άλλο. Παρ' όλα αυτά, ακριβώ επειδή σου λέω, ήταν λόγο να σταματήσω τη σειρά. Όταν πηγαίναμε στον Κάλαντα, ήμουνα όχι, 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 όχι. όχι. Ήταν από τα... Δηλαδή, μαζί με την έρημο, ήταν από τα σκηνικά που λέω: sorry δεν μπορώ, ρε παιδιά, δεν μπορώ. Δεν την έβλεπα. Όχι, όχι, καταναγκαστικά, απλά τα μάτια μου διαμαρτύρονται. Αυτό. Εντάξει. Ναι, Ευτυχώ είναι πολύ λίγο μέσα στην ταινία. Ναι. Και πάμε να μιλήσουμε για τα κοστούμια. Όχι, oh, βέβαια. Τα κοστούμια τα έχει κάνει ο Θεόντορ Πίστεκ. Είναι αυτό που έχει κάνει και τα κοστούμια στο Αμαντέου. Είναι η πιο γνωστή του άλλη. Πώ! Ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, πώ. Είναι, ένας... Είναι, μια πάρα πολύ παλιά καραβάνα, ε, τσέχο ε, και. Τα κοστούμια. Πε μα, τι έχει πιάνει από Τίποτα. λοιπόν, ο συνδυασμό. Δεν σ Δεν θα καλά, ούτε καν δεν μου αρέσαν καθόλου. Όχι όλα. Δηλαδή, η... τα κοστούμια των. Όχι τον φρέμεν, τα, 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 υδρο... τα υδροκούστομα μου άρεσαν. Ε... δεν μ' άρεσαν τα κοστούμια. Sorry, δεν δε, δε μου άρεσε να Με την έννοια ότι ε, ο συνδυασμό λοιπόν τώρα κοστούμι, φωτισμό, ποιότητα φωτισμού, να το θέσω καλύτερα και σκηνογραφία ήταν καταστροφή για μένα. Ήταν, ήταν καρκίνο για τα μάτια μου. Ε, δηλαδή, ε, κάποιο από τα άλλα να μου δούλευε από αυτή την τριάδα θα ήμουν πολύ πιο, ε, πιο μαλακό προ την μήνυ σειρά. Αλλά είναι και ο συνδυασμό και τα τρία αυτά δεν μου αρέσουν. Δεν μου αρέσουν και δεν μπορώ. Δεν μέχρι του φρένου. Κέρασε τον πα... το καλεσμένο. Τι λε. Κέρασε τον καλεσμένο. Όπω το συνδετημόνα. Ε, μέχρι εκεί. δεν δε, δε μπορούσα πραγματικά. Δεν μπορούσα. Και. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Δε, δεν είναι για μένα. Μίλα περισσότερο εσύ γιατί εγώ δεν έχω καλά πράγματα. Υπάρχουν να δύο φάσει όσον αφορά τα κοστούμια. Υπάρχουν οι ευγενεί. Ε, ο οίκο Κορίνο. Ο οίκο των Ατιδών. Ο οποίο είναι πιο μιλταριστικό. Κυρίω ο οίκο Κορίνο. Και ο οίκο Χαρκούνεν που είναι επιθετικά μπαροκ, είναι μία προσέγγιση ε, φαντάσου να ήμασταν κάπου ανάμεσα στο μεσαίωνα και τον 17ο αιώνα, αλλά κάτω φουτουριστικό, το οποίο ομολογουμένως στις περισσότερες περιπτώσεις δεν μου δούλεψε ιδιαιτέρως. Δηλαδή μου φάνηκε ότι πήγε προς το kits ε, αυτό το πράγμα. Η άλλη προσέγγιση είναι όσον αφορά τους... είναι όσον αφορά τους φρέμεν. Οι φρέμεν είχαν γήινα χρώματα, είχαν σκληρά προχειροφτιαγμένα, ρούχα τα οποία δεν προσέχανε τις γραφές πολύ. μου άρεσε η, η κατεύθυνση αυτή, ήταν πρακτική, αλλά με έναν ωραίο τρόπο. Ναι. Δηλαδή τα κοστούμια του του Μουαντίμπ, του Στίλγκαρ ε, και το. Ε, Στίλσουτ. Εντάξει. Δεν είναι το αγαπημένο μου Στίλσουτ, ούτε μένα, αλλά ούτε μένα. παλεύεται. Ε, μου άρεσε εκεί. Και εντάξει, από τον Ευγενών περνάνε τον Χαρκόνεν. Σίγουρα μου άρεσαν τα. Τα στρατιωτικά κοστούμια των Χαρκόνεν και θα έλεγα ότι είναι το αγαπημένο μου κοστούμι από την σειρά που είναι Darth Vader, Σαμουράι και Αναγεννησιακός ε, Μισθοφόρος. Ναι, <σχ> οκ. <σχ> <σχ> δηλαδή Γερμανός Αναγεννησιακός Μισθοφόρος που τον έχει συνδυάσει με Σαμουράι, έχει πάρει κομμάτια και τα έχει ενώσει και έχει κάνει ένα πολύ ωραίο κοστούμι. Αυτό το κοστούμι μου αρέσει πάρα πολύ. <σχ> Α... Απλώ το μόνο φαίνεται να έχει βάλει την πολλή όρεξη στου στρατιώτε των Χαργώνεν. Οι Σάρντοκάρ δεν μου αρέσουν καθόλου. Του βρίσκω απέσιου. Ε, ούτε εμένα μου αρέσουν. Ε, αυτά που φοράει ο Αυτοκράτορα δεν μου αρέσει. Έχει βάλει στην Ήρουλαν ένα με πεταλούδε. Ε. Δεν. Εντάξει. Ε, αυτά που έχει βάλει στον Ιαν Μακνή μου αρέσουν. Oh, μια χαρά είναι το. το Αλλά ναι, το αγαπημένο μου κουστούμι θα έλεγα ότι είναι αυτό. Αυτό ε, είναι. <laughs> Είναι χοντροκομμένο. Okay. Είναι χοντροκομμένο. Δεν τα θέλω να εφαρμοστά, ρε παιδί μου, και στην πένα για τέτοια. Απλά ε, νιώθω ότι πολλά από τα κοστούμια ήταν χοντροκομμένα και των φρέμεν. Νιώθω ότι υπάρχει ένα συνδυασμό ρεαλισμού και μεταφορά οπτικά για μπροστά από την κάμερα και δεν νομίζω ότι ενδιαφέρθηκαν ποτέ για τίποτα τέτοιο εκτό από τα στυλ σουτ. Μόνο στα στυλ είδα κάτι και μάλιστα εκεί υπήρχε, ένιωσα ότι υπήρχε η η οποία δεν με χαλάει καθόλου. Ε, Κατά τα άλλα, δεν μπορώ. Δεν είναι για μένα αυτή η προσέγγιση καθόλου. Και ο τρόπος που την υλοποίησα βέβαια. Οκ. Okay. Πάμε να μιλήσουμε για τον Πολ. Ναι, να μιλήσουμε εδώ. Γιατί έχω, νιώθω ότι έχω ώρα να πω κάτι καλό και Alec έχω Newman. καλά να πω. Αλεκ Νιούμαν. Μου αρέσει αυτός ο Πολ. Μου αρέσει αυτός ο Πολ Ατρίδης. Okay. Και θα... Κοίτα, ε, σαν καθαρό καρίσμα power δεν είναι πάνω από τον Μακλάχλαν δεν νιώθω ότι είναι πιο πάνω, αλλά. Πώ να μην γίνω κακό, δεν τον πλησιάζει. Ναι, δεν σου αρέσει. Δεν σου αρέσει. Αυτό που ισχύει με μένα είναι ότι δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει ο μικρό. Ο, 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 ο Δούκα. Δούκας. Ναι, δεν πήθη καθόλου. Δεν πήθη καθόλου. Ο Μεσσίας του δεν μου αρέσει ως μεταφορά από το βιβλίο, διότι δεν είναι σωστός. Αλλά μου αρέσει στα πλαίσια αυτό που βλέπω. Mm -hmm. Αλλά πε. Όχι. Ε, οπτικά, δηλαδή, αν υπάρχουν παράπονα για το Μακλάχλαν, ε, οπτικά είναι ακόμα χειρότερο ο Άλεκ Νιούμαν. Μεγαλοδείχνει ο... ακόμα περισσότερο. Ε, full, full. Δηλαδή το... Δεν θα το έλεγα ότι μεγαλοδείχνει περισσότερο. Ε, ε όχι, όχι. Δεν... Και οι δύο τριαντάριδε δείχνουν. Ε, ο Μακλάχλαν έχει. Αλλά προσωπικά εμένα δεν με ενοχλεί. Ούτε εμένα, ε, ούτε εμένα. Όταν να... παίρνει τριαντάριδε να κάνουν τα 18 χρόνια, δεν με ενοχλεί. Γιατί τα 18 χρόνια είναι αντιπαθέστατα τα αληθινά 18 χρόνια και δεν θέλω να τα βλέπω. Κοίτα, ο, ο Άλεκ Νιούμαν ε, έχει... είναι τετράγωνο. Είναι τετράγωνο, δηλαδή θα μπορούσε να παίξει έναν, ε, έναν τηλεοπτικό Σούπερμαν. Εύκολα. Άμα τον παίρνανε λίγο ξανθό, αλλά δε, αυτά διορθώνονται. Ε, ο ο Μακλάχλαν είναι πιο θηλυπρεπή φάτσα σε σχέση με του Νιούμαν. Δεν το λέω. Ναι, καλά, δεν είναι και κακό αυτό, γιατί και εγώ θηλυπρεπή φάτσα έχω. Ε, είναι ότι μπορούσε να πείσει για αγόρι για αυτόν τον λόγο, οριακά. Δηλαδή, προφανώ έβλεπε ότι είναι, δεν είναι στην ηλικία. Αυτό που λε είναι ότι το πηγούνι του εδώ είναι πιο κοφτερό. Ε, ρε φίλε, είναι σμιλευμένο. Ναι, ναι. Λέτε, δεν είναι αυτό το πηγούρινο ακόμα και τετράγωνο 18χρονο. Και οπότε... το δέρμα του δεν είναι τόσο μαλακό. Έχει πόρου έτσι φαίνεται. Πόρους. <coughs> και δεν το λέω για κακό προ τα Ενώ ο, ναι. ο Μακλάθαν ακόμα έχει μορδίσει το δέρμα. Βελούδο είναι ο άνθρωπο, α πούμε. Οπότε έπιθε για μικρότερο, ακόμα και αν δεν έπιθε πλήρω για μικρότερο. Οπότε αυτό. Αλλά δεν, δεν με, πολύ ενδιαφέρει, διότι ε, όταν είναι ε, μικρότερο, ε, ε, έπαιξε τη σχολή Μαρκ Χάμιλ. Έπαιξε το. Είχε φέρει την τοποθέτηση τη φωνή του στο. I'm going to Toshi Station to buy some power converters. Και το είχε πάει έτσι. Φυσικά σεμνά έτσι, γιατί δεν ξεκίνησε. Ο Λουκ ήταν πολύ πιο φλόρο από τον σε οποιαδήποτε εκδοχή του. Ε, οπότε με έπεισε και όταν ήταν μικρό, όταν ήταν προφήτη, δεν υπήρχε θρησκευτική χρειά. Καθόλου. Υπήρχε η χρειά του θα σα οδηγήσω, του, 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 του ηγέτη του, του στρατιωτικού και πολιτικού κυρίω. Νομίζω ότι αυτό ο Πολατρίδη είναι ο πολιτικό Πολατρίδη. Ενώ άλλο ήταν ο θρησκευτικό ηγέτη ο Κάλι Μακλάχνα. Δεν, δεν ξέρω τι θα είναι καινούριο, αλλά ήταν. Ε, δεν ήταν πάσα για να χέσει τον Σαλαμέ. Όχι, ο καινούριο θα ήθελα πολύ να είναι, ξέρει. Ε, να φάει ρικά ναι, Όχι, όχι πώ είναι οι μυγοσκοτόστρε. Ναι, ναι, λοιπόν. όπως Όπω είπα, δεν ήταν πάσα για να το χέσει, αλλά την πήρε. Ε, πώ λέγεται αυτό στο τέτοιο. Πώ λέγεται αυτό στον αθλητισμό, ότι το, το κλέβει στο άλλο, whatever. Πείτε μα ναι, στα σχόλια. Ναι, ασχολείστε, είναι θα σα μάθουμε. Γιατί όρθιοι είναι. Αρχίστ, αρχίστ θα το βαφτίσω από τον κόλλο μου. Λοιπόν. Ε, οπότε, για αυτό που ζητούσε η σειρά και για αυτό που ζητήθηκε από τον Άλεκ Νιούμαν να κάνει, δεν είχα πρόβλημα ούτε στο πρώτο επεισόδιο που παίζει τον Πιτσυρίκα, ούτε αργότερα που παίζει τον, ε, τον αρχηγό των Φρέμεν και των Ατριδών μαζί. Ε, μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που έκανε ο Άλεκ Νιούμαν γιατί νιώθω. Ότι είχε. δεν ξέρω αν ήταν από ανασφάλεια ή από οτιδήποτε, αλλά ήταν συγκρατημένο με τρόπο που του έκανε χάρε μέσα, μέσα στη σειρά. Και α μην ήτανε ο θεατρικός, όπως ήταν ο θεατρικό όπω ήταν άλλοι. Δεν ήταν θεατρικό. Έπαιζε. είναι από του κινηματογραφικού εδώ πέρα ο Αλεγνήμα. Δεν θα τον έλεγα καν τηλεοπτικό. Λοιπόν, τι με, τι με χάλασε. Με χάλασε στο μικρότερο ότι ήταν κακομαθημένο. Δηλαδή, αυτό δεν υπάρχει στο βιβλίο. Δεν είναι το κολόπεδο το οποίο ο πατέρας του πρέπει να του ρίχνει βλέμματα για να μην δημιουργεί σκηνικά ε, μπροστά στους καλεσμένους, ας πούμε. Ισχύει, αυτό δεν ήταν ε, τόσο πίσω στο βιβλίο. Δηλαδή είναι ένα κακομαθημένο ε, παιδί, ας πούμε, που μεγάλωσε στο παλάτι και του βγήκε σε, σε κακομαθημένο. Δεν υπάρχει καθόλου στο βιβλίο. Στο βιβλίο είναι στρατιωτάκι, διότι ο Χάουατ, ο Γκέρνι και ο Γιούε τον έχουν κάνει να βαράει προσοχές. Και εδώ πέρα είναι λίγο κολοπεδάκι και ο γιος του βασιλιά που πάει, πάει στα πάρτι. Δεν μου άρεσε αυτή η προσέγγιση κολόπεδο. Αλλά η δεύτερη, το δεύτερο κομμάτι του ο προφήτης, ο Μεσσίας, ο Μάντι, με έπεισε στα πλαίσια της ταινία, τη σειράς. Με έπεισε να τον παρακολουθήσω, με έπεισε για αυτό που βλέπω. Δεν με έπεισε ως μεταφορά του βιβλίου. Ως μεταφορά από το βιβλίο, εδώ πέρα είναι, ε, λέει ότι το πιστεύει, αλλά είναι ανάμεσα, δεν ξέρω τι πιστεύει. Δηλαδή, αυτό είναι και θέμα exposition, διότι δεν μα λέει τι είναι η τζιχάντ που θα που πρόκειται να γίνει. Δεν μα εξηγεί ότι ο πόλ δεν θέλει να την κάνει διότι ολυβηκα και δεν θέλει να το πάρει πάνω του. Mm -hmm. Δεν θέλει ρε παιδί μου να βγει έξω και να σφάξει κόσμο. Mm -hmm στο βιβλίο, ψάχνει τρόπους να αποφύγει τη μοίρα του. Ναι, ναι. Και είναι τραγικός χαρακτήρας που είναι παγιδευμένος στο ότι θέλει δεν θέλει, είναι η μοίρα του να γίνει το όργανο της τζιχάντ και έχει αυτή την τραγική χρειά του ότι δεν θέλει, αλλά ξέρει ποια είναι η μοίρα του. Εδώ πέρα δεν καταλάβαμε τι γίνεται και βγήκε λίγο δικτάτορας, λίγο κακός ε, κα, κακός. Λίγο ηγέτης ο οποίος ε, έχει όρεξη για εξουσία. Ενώ στο βιβλίο είναι ξεκάθαρο ότι δεν θέλει εξουσία, ξέρει όμως ότι δεν μπορεί να αποφύγει τη μοίρα του. Έχει φύγει τελείω η, η μοίρα από το μονοπάτι του Πόλεμο εδώ πέρα, ε, το οποίο είναι ενδιαφέρον για το Children of Dune μετά. Ε, αλλά. Αλλά υποκριτικά με έπεισε. Πώ αυτό ο σκληρό. Και στο γράψιμο με έπεισε, γιατί εγώ δεν είδα δίψα για εξουσία, είδα ότι ήταν ο Πόλ ο οποίο ήθελε εκδίκηση. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά. Σκληρό τέλο πάντων. Ε, ε, ήταν σκληρό. Ε, αυτό μου άρεσε, γιατί αυτό υπάρχει σαν ε, υπόνοια στο βιβλίο. Ε, δεν έχω διαβάσει τα άλλα δύο βιβλία, εδώ τελειώνω το πρώτο. Ε, όχι έτσι τελειώνω. Αλλά ε. όχι έτσι. Όχι έτσι ομολογουμένω, αλλά υπάρχει η διάσταση του ότι είμαι σκληρό. Υπάρχει διάσταση του ότι το κακομαθημένο παιδί γίνεται ένα ε, ηγέτη που θέλει εκδίκηση πρωτίστω και μετά όλα τα άλλα, και να, και να τυχώσει και στον αυτοκράτορα που του έκανε, έκανε μαλακία στον πατέρα του. Οπότε, ε, βγάζοντα τη μεταφορά το βιβλίο, αυτό που έστησε το παιδί Πολ ε, και είχε payoff στον ενήλικα Πολ, μου δούλεψε πλήρω. Ε, ήταν πιστό το ένα στο άλλο. Ε, αλλά, άμα το πάμε στο βιβλίο, ναι, δεν υπήρχε. Αλλά αυτό ήταν και όλη η προσέγγιση, όλο το όραμα τη ε, σειρά. Δεν πήγε στην τραγικότητα αυτών των πραγμάτων και στην πνευματικότητα α, α, αυτού του κόσμου και των αψίδων που ήταν εκεί πέρα. Ούτε. Οι... Θα μιλήσουμε μετά γι' αυτό. Αλλά μ' άρεσε. Ο Alec ήταν από Νιούμαν ήταν από τα αρχέτυπα μεσία που, που με έχουν πείσει και όχι μόνο σε πλαίσια ντιούν, γενικά στο, στην τέχνη ας πούμε. Γενικά, εγώ θα πω όσο προχωρούσε η σειρά, με έπιθε ο Νιούμαν όλο και περισσότερο για αυτό που κλήθηκε να κάνει εδώ πέρα. Έναν πιο σκληρό, πιο άγριο, πιο τραχή όλ, χωρίς την πολύ τραγικότητα. Ε, Πρωτού πάμε στην ε, κυρά κυρία Τζέσικα. Ένα fun fact Α, ε, για όσους έχετε δει την ταινία Snowman με τον ε, Fassbender. Έχουμε μιλήσει και στο κανάλι για αυτή την ταινία. Ε, ο Αλέκ Νιουμαν παίζει στην ταινία εκείνη. Παίζει ένα πολύ μικρό ρολό τον απεντομωτή που έχει εκεί πέρα να του κάνει στο σπίτι και που μερικές φορές ο δολοφόνος μεταμφιέζεται σε στον απεντομωτή. Και είναι ο Άλεκ Νιούμαν που είναι τώρα από 45 χρονών αυτό. Του βελέκει στη μάτια του Σνόουμαν. Ε, επειδή, ξα... Ε, επειδή τον και κοίταξα λίγο τη φιλμογραφία του Νιούμαν, τι έχει απογίνει αυτό ο Άλεκ Νιούμαν και βλέπω Σνόουμαν και μετά έβαλα λίγο να δω το Σνόουμαν και λέω Α, ναι, να του. Αυτά. Τι έχει να πει για την Lady Jessica, όπου εδώ πέρα είναι η Σάσκια Ρίβ. Δύο στι δύο δεν με ικανοποιεί καμία Jessica ω τώρα από αυτέ που έχουμε μιλήσει. Ε, δεν ξέρω τι να περιμένω από μια Τζέσικα. Νομίζω ότι αγαπημένοι αγαπημένη μου θα είναι από, το... από, τα ποδητήρια η Ρεμπέκα Φεργκίσον. Ε, δεν θεωρώ ότι υπάρχει δυνατή ερμηνεία. Και όχι ότι η Σάσκη Αρίβη δεν είναι καλή ηθοποιό. σω να είναι κακή επιλογή σε σχέση με το ρόλο. Ε, είδα δύναμο delivery. Ε, είδα περίεργη χημεία με τον. Δεν είδα μητρική χημεία με τον Άλεκ Νιούμαν. Είδα γκομενική χημεία με τον Άλεκ Νιούμαν και με απέσπασε λίγο αυτό. Ε, Δούλεψε λίγο αυτό. Δηλαδή όταν αγγιζόταν πα... ε, μητέρα και γιος, το ότι ήταν λίγο... Mm. Ναι, υπήρχε κάτι. Ναι. Κάτι μου κάνει. Ε, ναι, αν ήταν στους Φρέμεν θα με έπιθε 100%. Αλλά αυτό ξε... ε, συνέβαινε πριν τους Φρέμεν. Και επειδή δεν υπάρχει στο βιβλίο αυτό, υπάρχουν διάφορα, διάφορα στο βιβλίο, α πούμε, αλλά τέτοιο δεν υπονοήθηκε ποτέ. Αλλά βγάζοντας έξω και το... Ενώ του 84 μπορούσε να φανταστείς τον Μακλάχλεν στο... Ήταν τόσο... Να τον κάνει Ρε παιδί μπορεί να μην με, Μη με έπεισε και εκείνη η, η... η... Εκείνης εκείνης ηθοποιός. Μπράβο, αλλά μπορούσα να δω μητρική χημεία μεταξύ τους. Για... Ξαναλέω, έχει να κάνει στο πώς αυτοί οι δύο ηθοποιείς συνδιαλέγονταν. Όταν, όταν τρέχαν στην έρημο που ο, ο Μακλάχλαντς έριχνε περίπου 800 κεφάλια και δύο κεφάλια έριχνε και στο Σκουλίκι ε... παρόλα αυτά με έπειθε ότι είναι το... το... το μικρότερο παιδί της, Το μικρό παιδί αυτήνη τη Τζέσικα. Εδώ πέρα δεν μπορώ να πω ότι υπήρξε κάποια αποτύπωση που μου έκανε ο χαρακτήρα σε σχέση είτε με το βιβλίο είτε εντό τη ταινία. Αυτό που θα τη δώσω είναι ότι είχε καλή χημεία με τον William Χέρτ. Κάτι που δεν είδα στην ταινία το 1984 με τον Πρόκνοβ και την Φραντσέσκα. Ε, Εδώ ένιωσα ότι υπήρχε έρωτα και την απώλεια που είχε όταν πέθανε ο Λίτο Ατρίδη που έπαιζε ο William Χέρτ και αυτό ήταν η χημεία των Ιθοποιών. Και βέβαια βοήθησε πάρα πολύ το ότι ανέπνευσαν και κάποιε κοινέ μεταξύ του. Οπότε εκεί, ναι, κατά τα άλλα. Εμένα μ' άρεσε η Τζέσικα εδώ πέρα. Ε, μ' άρεσε όντω η χημεία με τον Λίτο. Ένιωσα ότι ήταν ερωτευμένη. Ε, ένιωσα το ότι πήρε πάνω τη την ευθύνη. Ένιωσα το πόσο βαριά φέρει την ευθύνη και το πού είναι, προετοιμα... πού είναι έτοιμη να φτάσει για να κάνει το καθήκον της yeah. ένιωσα τη βρωμιά και τη λίγδα των Μπένε Τζέζεριτ όπου όλες τις καταστάσεις βλέπει τι πιστεύουν οι άλλοι και αυτή δεν πιστεύει τίποτα αλλά ελέγχει και εκμεταλλεύεται τα πιστεύω των άλλων ένιωσα ότι είναι λίγο ε, κολόπεδο και λίγο Μπένε Τζέζεριτ και λίγο Πάλπατιν που ανακατεύεται που δεν το ένιωσα με την άλλη Τζέσικα ένιωσα μάρεσε μου άρεσε πάρα πολύ η σκηνή όπου πίνει το νερό της ζωής και βλέπει τις ε, αναμνήσεις mm. των παλαιότερων Μπένε Τζέζεριτ και γενικώ μου άρεσε ως Τζέσικα απλώς δεν της πηγαίνει ιδιαίτερος ο ρόλος νιώθω δηλαδή ελαφρώς μισκάστ δεν έχει κάτι το μητρικό αυτό. Μου, μου άρεσε ε, υποκριτικά, μου άρεσε να τη βλέπω, με έπεισε, απλώς μου φάνηκε και μένα ότι δεν είχε τίποτα το μητρικό, δεν είχε μητρική ενέργεια. Και το μητρικό όχι μόνο στον Πόλετ, και στην Ως, άλλη. Ακριβώ, δεν είχε μητρική και ενέργεια. Και ότι η Μπένε Τζέζερ είναι η μάνα, η Μπένε Τζέσικα τέλο πάντων είναι η μάνα των Φρέμεν. Είναι νέα μητέρα τις φράξεις των Φρέμεν, ε, 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 εξέλαβα εγώ από το βιβλίο. Δηλαδή mm. η Τζέσικα είναι προορισμένη να είναι μάνα. Ε, θέλει μια αύρα. Θέλει μια αύρα. Ε, δεν Ναι, αυτό. Κατά άλλα, με ικανοποίησε πλήρω και όλα εκεί. Απλώ δεν είχε, μου έλειψε η αύρα η μητρική. Εκεί. Okay. Και πάμε στον ε, Βαρόνο Χαρκόνεν, όπου είναι ο Ιαν Μακνής. Ή ε, επίση γνωστό και ω. Appropriate minimum από το Rome, <χαλώμα> Είναι ο εκφωνητή. Rome, Ο εκφωνητή τη Ρώμη. Μια μέρα θα σα έρθουμε με το Rome. Ναι. Και θα είναι εξονυχιστικό. Ο, ο Ιan τι έχει να πει για τον Ιan Είναι ένα χαρκόνεν, τον οποίο τον θεωρώ ένα τσακ κατώτερο από τον ε, ε, χα... βαρόνο του, 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 του Lynch, συγγνώμη. Ε, ε, ίσως επειδή ένιωθω ότι κρατιόταν λίγο θα μπορούσε να έχει βγάλει και άλλη, κι άλλη θεατρικότητα, ας πούμε. Θα μπορούσε να το έχει αγκαλιάσει περαιτέρω, αλλά το αγκάλιασε βέβαια αρκετά. Ε, μ' άρεσε. Χωρί αστερίσκου, χωρί τίποτα. Ήμουν εκεί. Ε, τον θεώρησα πετυχημένο βαρύνο χαρακόνα. Ε, φυσικά του πήραν τα γραφικά σημεία. Ε, τα, 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 σημεία γραφικής βίας και κτηνοδίας που είχε προς άλλους, αλλά αυτό ήταν και μια γενικότερη προσέγγιση. Δηλαδή, υπήρχε μόνο μια καθαρή σεξουαλική διάσταση στου Χαρκόνεν, αλλά καθαρή, τύπου soft porn. Γενικώ, η προσέγγιση στου Χαρκόνεν ήταν ότι είναι ο πλανήτη του οργείου. Δηλαδή, πήρανε το, την παρακμή και την αθλειότητα των Χαρκόνεν και την είδανε μόνο ω πορνό, ω ότι α, Απ, ναι, απλώ ακριβώ νομίζω πολύ σωστή λέξη. Ενώ την έχεις πρέπει σωστή... να υπάρχει μέσα. Ε, αυτό. Ναι, πρέπει, αλλά όχι μόνο μαζί έτσι. Μαζί με βία. Μπράβο. Μαζί με. Γι' αυτό α, είπα καθαρί, καθαρό. Γαμάμε και γατιά. <laughs> ναι, ναι. Ε, από όλε τι χρήσει τη λέξη σεξι που έχει κάνει που είναι όλε λάθο, αυτή είναι η μόνη σωστή. Διότι πραγματικά δεν πρέπει να είναι σεξι αυτό που κάνουν οι Χαρκόνεν. Διότι στη σκηνή που πάει ρούλαν με τον Σλάι Μουρ και τον Ταζι στον Φέιντ Ράουθα. Τι είναι Σλάι Μουρ, γυναίκα ναι, ναι, ναι. Την Σλάιν, εντάξει, τώρα μου έχει μείνει το ο Α, και εσεί δύο περιπτώσει γυναίκα, όντω. Την Σλάιν Μουρ, λοιπόν, ε, και την Ταίζη στον Φέιντ Ράουθα, ε, είναι σαν, σαν να βλέπω για όσου είστε μερακλείδε στα παιδικά σα χρόνια, Εμμάνιουελ, που of, of The Galaxy, Τζαστίν, τα soft porn που παίζει το Alter. Είναι τέτοια σκηνή, είναι τέτοιο επίπεδο σκηνή, στο πώ φωτίστηκε, στο πώ παίχτηκε, στα πάντα του. Βέβαια, όλη η σειρά με να μου φαίνεται soft porn, αλλά sorry. Χίλια συγγνώμη γι' αυτό Όσα, ε, στο Ράρο. Όσον αφορά τον Ιαν Μακνής ε, συγκεκριμένα, θα πω ότι είναι η αγαπημένη μου ερμηνεία της σειράς. Ε, περιέργω του σύφη, του αρέσει ο ανταγωνιστής και η αγαπημένη του ερμηνεία είναι ο ανταγωνιστής. Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας. Μη κοιτάς. Ναι, δεν μπορώ να πω ότι λατρεύω τον συγκεκριμένο Βαρόνο Χαρκόνεν όσο του Macmillan, διότι τον Macmillan τον προτιμώ από το βιβλίο. Τον, τον λατρεύω, δεν υπάρχει. Αυτός ο Χαρκόνεν έχει μία τελείως διαφορετική προσέγγιση, μία προσέγγιση που δεν απολαμβάνει το σαδισμό, απλά χαίρεται τη ζωή, ρε παιδί μου. Απλά τη χαίρεται με, με, έναν τρόπο που δεν είναι καλός για τους υπόλοιπους γύρω του. Αλλά δεν νιώθω ότι αυτός ο Χαρκόνεν είναι σαδιστής. Είναι απλά. Μεγαλομανή. Μεγαλομανή και περνάει καλά, ρε παιδί μου. Χαίρεται τη ζωή του. Είναι η καθαρή πλευρά του Καλιγούλα. Θέλει να περνάει καλά, αλλά όχι με τη βρωμιά του πράγματο, α πούμε. Απλώ θέλει να κατακτήσει του ατρίδε και, να και στην πορεία, ρε παιδί μου, να πει ότι έγινε άρχοντα κάποιου μέρου και ότι εν τω μεταξύ, ρε παιδιά, μικρή είναι η ζωή, α περάσουμε καλά. Δεν είναι καν τόσο. Είναι ανταγωνιστή επειδή πάει ενάντια στου καλού μα. Δεν είναι το, το, το σκουπίδι που είναι ο Χαρκόνεν του mm, Τιούντ, του Lynch. Είναι τέρας, αλλά δεν είναι το μεγαλύτερο τέρας που μπορεί να φανταστείς ποτέ. Είναι απλά ο πιο τέρας σε αυτόν τον κόσμο. Κάτι που, ας πούμε, μου πέτυχε, είναι ότι τον Φέιντ Ράουθα τον θεώρησα πιο κτίνος από τον Βλάντιμιρ Χαρκόνεν εδώ πέρα. Για τον εξή λόγο. Στο βιβλίο, ο Βαρόνος είναι το χειρότερο τέρας εκεί μέσα, αλλά διότι υπάρχει σαν εδώ μαζοχιστικό σεξουαλική διάθεση. Κατά τα άλλα, αν τη βγάλει αυτή, που εντάξει προφανώ δεν μπορεί να τη βγάλει, αλλά αν τη βγάλει αυτή, εμ, ο Φέιντ θα επίση είναι πιο σκουπίδι από τον Βαρόνο Χαρκόνιν και στο βιβλίο. Α, σε, στα, στα, πλαίσια του, του τι θέλει ο καθένα και πόσο μαλάκα απλά είναι ο καθένα από του δύο. Ε, υπό αυτή την έννοια λοιπόν το πέτυχε αυτό η σειρά με τη δυναμική του. Απλώ είναι ένα καθαρό Βαρόνο Χαρκόνιν, ένα καθαρό ανταγωνιστή. Χωρί την, την ιδιαιτερότητα που έχει ο Βλάντιμιρ Χαρκόνεν του βιβλίου και του Μακμίλαν τι, την απανθρωπιά ρε παιδί μου, το, 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 πόσο τέρας είναι με μορφή ανθρώπου. Επίσης δεν λούστηκε πότε σε λεόλαδο. έτσι δεν είναι. Δηλαδή μηχανής ήταν. Whatever. Εγώ στη σαλάτα μου να ξέρετε από το αμάξι κάνω pump. Τέλος πάντων, ε, λατρεύω τον Ιαν Μακνής, τον λατρεύω σε αυτό το ρόλο, ήταν απολαυστικότατος. Μακμίλαν, Μακνή, Μακντίαρμιντ, Ιαν Μακνή, Ιαν Μακντίαρμιντ. Γενικά τριχυρίζουμε του ε, Σκοτσεζο... Βρετανού. Ναι. Και ενώ τέλο πάντων. Wow. Ε... Αυτό είναι ένα ε... κοστούμι που μου αρέσει. Ναι, ναι, ναι. Αυτό μου αρέσει legit και δεν το λέω ειρωνικά καθόλου. Είναι ερενικά, σαν, σαν, μωρό, σαν διαστραγμένο μωρό, γιατί είναι σαν πάνω αυτό που φοράει. Όχι, αυτό που είναι είναι ότι ο Σον Κόνερη στο Ζαρντόζ έφαγε όλο τον πλανήτη και τον έχεσε. Και βγήκε μήνυμη, ένα μήνυμα σκατό του Σον Κόνερη. Αυτό είναι και είναι αριστούργημα. Ποιο που αγκαλιάζει τη θεατρικότητα ο Μακνή, γελάει χερέκακα, ψώνεται στον αέρα και απλώνει τα χέρια του και γελάει χερέκακα. Λέει όμορφο αγόρι, πε μου όμορφο αγόρι. Τι έγινε εκεί πέρα, θα, θα σκοτώσουμε τους Τέλο Τέλος πάντων κρατάω τον Ιελ Μακνής αυτή την σειρά Μου άρεσε πολύ Και τεράστιο highlight Στον William Hurt, όχι Πάμε στην... Α, ε... στην κυρία Ήρουλαν, ε! Στην Ήρουλαν. Ωραία. Η οποία είναι η Τζούλη Κόξ. Ε, ο ρόλος της Ήρουλαν είναι, είπαμε, αυτός ο οποίος έχει πάρει... Ντόπα. Έχει πάρει ντόπα, έχει μπει παραπάνω. Την έχουν κάνει περισσότερο να ανακατεύεται, την έχουν κάνει να λερώνει τα χέρια της, την έχουν κάνει να είναι κόρη του πατέρα της και να κάνει τις ίντριγκες της αυλής, ε, γιατί αν την κρατούσαν αυτό που ήταν η Ρουλαν είναι τελείως νερόβραστο και αδιάφορο, διότι δεν τη βλέπουμε μέσα από την αφήγηση κυρίως, ε, οπότε ε, προσθέσανε ένα, δι ένα δικό τους πράγμα, όπου η Ήρουλαν πάει και ψάχνει, και πηγαίνει στον πλανήτη των Χαρκόνεν και αυτό και εκείνο και τ' άλλο, το οποίο δεν με χάλασε. Ούτε εμένα, ούτε εμένα. Ε... Και έδωσε κάτι στην Τζούλι Κόξ να κάνει, πέρα από το να είναι ωραία και εθέρια και να κυλάει, ε, στις, ε... να κυλάει και να μπαίνει μέσα. Πολύ ωραία, πολύ εθερία πρέπει να πω. Είναι από τι αγαπημένε μου ερμηνείε τη σειρά που δεν έχω το παραμικρό αστερίσκο. Παίζει κινηματογραφικά, δεν παίζει τηλεοπτικά. Ε, ε, η Ρούλα, αν θε να είσαι πιστό στο βιβλίο, είσαι ο Ντέβιν Λίντζ. Κατά τα άλλα, αυτό, αυτό είναι. Αυτό που έκανε με την Virginia Matsen ο David Lynch, αυτό είναι η Ρούλαν του βιβλίου. Οπότε, άμα δεν θε να σε πιστώ στο βιβλίο και θε να τη δώσει ρόλο, το έκανε καλά. Δηλαδή, πραγματικά η, 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 η πορεία τη μέσα στη, στη μήνυ σειρά μου θύμισε τη, το σάπλο τη Lena Χέντι στο 300. Που δεν υπήρχε στο κόμικ το σάπλο τη, α πούμε. Αλλά βάλανε ένα πράγμα το οποίο ούτε μου προσέδωσε άπειρα πράγματα στην ταινία, ούτε όμω μου, μου πήρε και κάτι. Έτσι ακριβώ και η Ρουλαν, η Τζούλι Κόξ είναι μια ωραία παρουσία. Παίζει και καλά. Ε, είναι από τις δυνατές ερμηνείες ξαναλέω και γενικά δεν με χάλασε καθόλου και σίγουρα το ότι την είδα στο... κατά τη διάρκεια της μήνης σειρά και εμφανίζεται και στο τέλος κάτι που δεν είδαμε στην ταινία του Λίντς να παντρεύεται με τον Πολ ε, ενώ έχει παλακίδα την Τσάνη ε, για να παίξει μια ανακοχή μεταξύ ε, του οίκου των Κορίνο και του οίκου τον Ατριδό Φρεμενό τέτοιο, ε, Ατριδόν κανονικά. Ε, μου δούλεψε. Θα μου ήταν λίγο ξεκούδουνο αν ήταν λίγο στην αρχή και λίγο στο τέλο. Οπότε νομίζω ότι ήταν σωστή επιλογή και δεν νιώθω ότι πρόδωσαν και κάτι από τον Χέρμπερτ. Αυτό που μου άρεσε στην ερμηνεία τη ήταν το μονίμω πονηρό βλέμμα το οποίο όμω δεν έβγαζε κακία. Ήταν ένα πονηρό βλέμμα, αλλά δεν, ε, δεν ήθελε να σε μαχαιρώσει πισόπλατα. Ήταν πονηρό, μάλλον για καλού σκοπούς. Απλά ήταν έξυπνο, είναι άτομο. Ναι και το ότι μπορούσε να ελιχθεί μέσα στις βρώμε αυτού του συστήματος του πολιτικού χωρίς να λερωθεί σε σημείο που να είναι ο Βαρόνος Χαρκόνεν, ο πατέρας της mm. μια λίγδα σκέτη μπορούσε να κρατάει μια αλφα αξιοπρέπεια και το έβγαλε με μια όντως ε, κινηματογραφική ερμηνεία ή Κόξ. Επίση μου δούλεψε πάρα πολύ το, η σκηνή ρομαντική που είχε με τον Πολ σε αυτή τη δεξίωση που γνωρίστηκαν. Ε, πολύ, πάρα πολύ Πάρα πολύ. πολύ, χαριτωμένη. Μου δούλεψε, ναι. μου δούλεψε περισσότερο η Κόξ από τον Νιούμαν σε αυτή τη στιγμή. Σύμφωνα. Γιατί ο Νιούμαν ήταν πάρα μικρό και το Προσπαθούσε να παίξει το ανήλικο και είναι μαντράχαλο. Ναι, ήταν. Ο Τζανκάρλο Τζανίνη ω παντισά αυτοκράτορα Σαντάμ ο τέταρτο έχει ένα πρόβλημα που έχουν πολλοί ηθοποιοί σε αυτή την σειρά. Φοράει κουρτίνε. Φοράει κουρτίνε και είναι ένα ηθοποιό που δεν είναι μητρική του γλώσσα αυτή με την οποία, στην οποία είναι γραμμένο το σενάριο. Οπότε έχει μια βαριά προφορά. Κατά τα άλλα, ο Σαντάμ εδώ πέρα έβγαλε μια. Ε, κακία. Μηχανογραφία. Κακία μηχανογραφία. Ήταν, ήταν, φουλ. Επιθετικότητα. Δηλαδή αυτό που ήταν στην ταινία του 1984 που ήταν «Ο κακομύρης που τον λυπάσε, σταματήστε να κάνετε <laughs> bullying στο κακόμυρο». Δεν υπάρχει εδώ πέρα. Εδώ πέρα είναι ένας επιθετικός μαλάκας. Ναι. Εδώ πέρα ε, έχει, ε, πώς το λένε, ε, κάνει φασαρίες και ε, θες να τον δεις να τον βουλώνει. Γι' αυτό το λόγο μου δουλεύει πολύ περισσότερο από τον Χ, Φερέρ για τον εξή λόγο, διότι ο Φερέρ είναι ένα αδύναμος τύπο και φαίνεται ότι είναι ένα αδύναμος τύπο. Όχι ο Φερέρ, ο οποίο έτσι, ο, ο, ο Pantis Emperor ε, τη ταινία του Λίντ. Και ναι, είναι αυτό που βλέπει. Εδώ πέρα βλέπει έναν τύπο που νομίζει ότι έχει τον έλεγχο και είναι υποχείριο. Και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή τον κάνει όχι ακριβώ τραγικό χαρακτήρα. Απλά είναι ένα χαρακτήρα τον οποίο μισό εντό ταινία. Εντό ε, μήνυ σειρά, όχι εκτό στο γράψιμο. Δηλαδή είναι σε φάση. Αν νομίζει ότι το έχει κιόλα, βράτε και γάμισε. Ναι, πάει πάνω από το... από το, χάρτη και στείνεται ότι παιδιά αυτό Το, και... ε, το, το οποίο μου αρέσει πάντα, πάντα, πάντα ήταν μια, μια, ένα προϊόν τέχνη. Το παίζει να απολέοντα, νομίζει αυτό. ότι είναι κάποιο. Όταν κοροϊδεύει ένα στρατόκαυλο παπάρα, μια, ένα έργο Μ' αρέσει πάρα πολύ και ακριβώ αυτό κάνει ε, εδώ πέρα με τον Τζιανίνη. Αν, 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 ξεπεράσω το ότι δεν βλέπετε τον Τζιανίνη με, με, αυτά που του έχουν βάλει να φοράει, δεν, μπο, δεν μπορώ. Ε, τον Τζιανίνη το λατρεύω. Παραδόξω, σε όλε τι υπόλοιπε ταινίε που τον έχω δει, που είναι το Darkness με τη Λένα Όλυν, το Καζίνο Ροαγιάλ και το Quantum of Solace του Κρέγκ ε, και το. Έλα, και το Θεϊκό, το Hannibal του Ridley Scott. Ε, μόνο εδώ νιώθω ότι πασχίζει λίγο με τι ατάκε. Βέβαια, είναι η πρώτη χρονικά ταινία από αυτέ που αναφέρω. Γιατί το Χάνιμπαλ είναι ένα χρόνο μετά. Οπότε ίσω να έπαιξε κάποιο dialogue coach ή οτιδήποτε. Ε, Ακριβώ επειδή λοιπόν τον έχουν, έχουν, επιλέξει να τον βάλουν πιο, πιο πολύ στο προσκήνιο, ενώ δεν είναι, είναι σαν την Ήρουλαν στο βιβλίο, δεν είναι μπροστά στα γεγονότα που περιγράφει ο Χέρμπερτ. Ε, μου άρεσε. Μου άρεσε διότι ήταν ένα τύπο ο οποίο νομίζει ότι είναι πραγματική απειλή, όταν η πραγματική απειλή κάθεται και πετάει και χαίρεται τη ζωή. Οπότε μου δούλεψε πάρα πολύ η πλάνη του. Και επίση, όπω και με την Ήρουλαν, αυτά που του δώσανε, ε, μου δούλεψαν στο τέλο στην τόγκα που του σκάει ο πόλεμο Αντιμ Που του λέει: Ωραία, παντρευτώ και την σου τώρα. Έχω το σπάει όλο δικό μου. Σαλτά και γραμμίζω. Και να βλέπει τώρα αυτή τη φάτσα που το παίζει η ιστορία, μετά να είναι σε φάση. Αχ, τη γάμισα. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Ε, γι' αυτό μου δούλεψε και ο Νιούμαν, και πάλι όχι για το βιβλίο, αλλά στα πλαίσια, στα πλαίσια αυτού που γίνεται εδώ και ο Τζανίνι, διότι σε αυτή τη σκηνή βλέπει τι σημαίνει να είσαι αληθινό ηγέτη και να είσαι κάποιο ο οποίο νομίζει ότι είναι ηγέτη επειδή του κάνουν τι χάρε και του χαιρετάνε στρατιωτικά, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι ηγέτη. Και τον έχουν βάλει εκεί πέρα, έτσι. Η σύγκρουση με τον αληθινό ηγέτη που σόκαρε τον Αυτοκράτορα μου άρεσε και μου δούλεψε και γι' αυτό μου δούλεψε το τέλο τη ταινία. Ποιον έχουμε μετά. τζια. Τι? Δεν είμαι σίγουρο ποιον έχουμε. χαλέκ. Μάλλον έχουμε την Μπάρμπαρα Κοντετοβά. Όχι. Έχουμε το μας, τον Βίλιαμ Χέρτ. Τον Τον Βίλιαμ Χέρτ. Βίλιαμ Χέρτ ω Λίτο Ατρίδη. Όσοι ξέρετε τον Βίλιαμ Χέρτ και είστε από του πιο έτσι ε, mainstream fan του καναλιού, ίσω να τον ξέρετε όχι mainstream fan, ότι γουστάρετε πιο mainstream ταινίε. Ο Βίλιαμ Χέρτ είναι ο στρατηγό Ρο από το σύμπαν τη Marvel. Όχι όμω στην ταινία, ήταν και στην ταινία την πρώτη. Όχι του Αγγλί, γιατί η ταινία του Αγγλί δεν είναι στο σύμπαν τη Marvel. Στην ταινία με τον Έντουαρ Νόρτον no, είναι αυτό. Ο William Hert, λοιπόν, είναι ω τώρα ο αγαπημένο μου Λίτο Ατρίδη. Ε, γιατί τα παράπονα που είχα κάνει για τον Γιούργεν στο, Πρόκνοβ στο Dune του Λίντζ δεν τα έχω εδώ. Είναι ένα Λίτο Ατρίδη, ο οποίο έχει ξεκάθαρα την, την μαλακή πλευρά του, είναι άνθρωπο, είναι πατέρα, είναι σύζυγο, είναι ερωτευμένο με τη γυναίκα του. Ε, το ότι κρατάνε την σκηνή κλειδί σε όλη τη λογοτεχνία και σινεμά και θέατρο όλων των εποχών, το ότι πάει και σώζει τους εργάτες του εργάτε του εργοστασίου και να πάει να γαμηθεί το εργοστάσιο, ε, δεν νοείται να φύγει αυτή η σκηνή από οποιαδήποτε εκδοχή του Ντιούν. Ε, ε, αυτή εξηγεί ποιο είναι ο χαρακτήρα του, άμα τη βγάλει μετά. Μαζί με αυτά τα μάτια που έχει ο Βίλιαμ Χέρτρε, παιδί μου, τα οποία είναι ε, καλά μάτια, ευγενικά ο Βούτσου, μάτια. Γουτσου Ακριβώ. Είναι γουτσου γουτσου ο Λίτο Ατρίδη, όπω τον έχω καταλάβει στο τέτοιο. Mm. Αλλά ταυτόχρονα στι σκηνέ στι οποίε πρέπει να πάρει αποφάσει και να είναι σκληρό, είναι με πίθη ο Βίλιαμ Χάρτ. Ή στη σκηνή, α πούμε, να, στα πλαίσια αυτό που δεν σου δούλεψε με τον ε, νεαρό Πολατρίδη, που πάει να την πει στον Κάιν και τον πιάνει με, με εξαιρετική χορογραφία και timing. Ο William Χάιν τον πάει, ναι, ναι, που λε Κάιν, άκου να δει τι γίνεται, που τον βγάζει στην άκρη τον Πολ και τέτοιο. Φαίνεται ότι είναι ένα άνθρωπο ο οποίο έχει τον έλεγχο και γι' αυτό είναι τραγική φιγούρα, διότι δεν έχει τον έλεγχο κι αυτό. Ε, και του την, στι... την, έχει στημένη όλο το σύμπαν και αυτό παρόλα αυτά με, με τεράστιο. Ήθος, ας πούμε, και μια γενναιότητα προσπαθεί και πηγαίνει μπροστά και την πληρώνει και πραγματικά ο θάνατος ήταν απέσιο το εφέ. Και η σκηνή σαν... σε πρακτικό επίπεδο καθαρά με έπιασε πολύ περισσότερο από τον θάνατο του πρόκναου στο... Πρόκνο, πρόκναου στο πρώτο. Μου άρεσε ο Χέρτ. Νομίζω ότι είναι ο αδικημένος της σειράς με την έννοια ότι έτσι όπως έγινε η κατανομή ε, είναι, έχει μια σκηνή στο δεύτερο και καμία ουσιαστικά... Στο τρίτο. Σουστά. Είναι Force Ghost που χαμογελάει ακριβώ όπω το τέλο του Return of the Jedi, γιατί είμαστε στο συνεσυμβόσιο και κάνουμε αναφορέ σε Star Wars. Και λίγε κάναμε σήμερα. Ναι. Ε, αδικήθηκε. Στη μεταφορά αυτή, αδικήθηκε διότι έχει ζουμί ο ρόλο του Λίτο και εδώ πέρα αδικήθηκε. Αν κατάλαβα καλά, ε, είχε απορρίψει τον ίδιο ρόλο το 1984. Να παίξει αυτό αντί για τον Πρόκνοφ. Μα ήταν 12 στο 2014. Δεν ήτανε. Δεν ήταν. Αν κατάλαβα καλά, τον είχε προσεγγίσει. Ε, Ούτω ή άλλω οι ηλικίε δεν δουλεύουν διότι είναι μαντράχαλο ο γιο του. Μπορεί και να κάνω λάθο, αλλά έτσι έχω διαβάσει ότι τον προσέγγισε ο Λίντ και δεν έκατσε. Ε. Και λέει ότι τελικά δεν πειράζει γιατί δεν πήγε καλά η ταινία και κατάφερα τελικά να το κάνω μετά από 15 χρόνια. Και ρίξε το μισθό του επειδή το budget ήταν πενιχρό αυτή τη σειρά, έριξε το μισθό του επειδή ήταν τόσο φαν, α πούμε. Είναι φαν του βιβλίου, όπω θα το συζητήσουμε σε επόμενο επεισόδιο. Η Susan Sarandon είναι φαν του, του Dune επίση και πήρε το ρόλο στο Children of Dune. Yeah. Με ρηγμένο μισθό πάλι. Οπότε, ναι. Και, και, το. Ρε παιδί μου, ναι. Το σενάριο τον ανδίκησε. Μπορεί και το μοντάζ, δεν ξέρω τι κόπηκε, αν γυρίστηκε κτλ. Το, το σενάριο δεν Το αναδίκησε το... Τον, αδίκησε, τον αδίκησε η επιλογή του να τον βάλει μόνο στο πρώτο επεισόδιο. Αυτά που του έχει γράψει το σενάριο μου αρέσουν πολύ. Α, είναι ωραία, ναι, ναι. Και... Ότι yeah. δεν είναι πολύ Ναι, αυτό. Δεν είναι πολύ. Ε, θέλω να πω το, να δείξει το σενάριο σε επίπεδο του πόσο γράψανε για αυτόν ή πόσο κόψανε από αυτόν. Κατά τα άλλα, το ότι όμω είναι τόσο. Μ' αρέσει τόσο πολύ ο Χέρτ μου, το. Ε, υπερκαλ, με υπερκαλύπτει σε σχέση με το τι ελλείψει έχει σε επίπεδο ε, παρουσία. Ναι. Γενικώ, ε, πολύ καλό ο Χέρτ. Ε, δεν ξέρω αν ναι, μέχρι στιγμή και εγώ θα πω ότι μάλλον είναι ο καλύτερο Λίτο Ατρίδη που έχω δει. Ε... Ε, και ο και έχει αντίστοιχα Παπειάιζα και τα λοιπά. Απλά είναι ε, πολύ πιο μανάρι, εντάξει. Και και... Και... Ε, εντάξει. Ω, τσάνι. Ε, η Μπάρμπαρα Κοντετοβά ω τσάνι. Ε, Μου άρεσε η τσάνι. Είναι η καλύτερη τσάνι που έχω δει, διότι δεν έχω δει άλλη τσάνι. Συγγνώμη, αλλά η Σόν Γιάνγκ είναι. Καμεό καμεό του τύπου, πώς τον λένε τον γερουσιαστή των νεημοϊντιανών ναι στο επεισόδιο 1. Ού. Αυτό που λέει ότι... Όχι τον Βάιστρο ή τον άλλον. Τον άλλον, τον γερουσιαστή. Ναι. Ούτε που θυμάμαι. Τον Λότ, όχι... Λότ Ντόντ. Λότ Ντόντ, μπράβο. Okay. Καλά, είμαστε καμένοι. Μα για το... <laughs> ναι. Ξέρουμε και οι δύο όμως λέγεται ο γερουσιαστής. <laughs> Ξέρουμε και οι δύο όμως λέει, ναι. πρέπει να βάλει ο ένας τον Λότ και τον Ντόντ. Ναι, οκ, okay, δεν πειράζει. <laughs> Είναι κουμπαρσιλίκι στην ταινία του 84 και εδώ νιώθω τον έρωτα, Νιώθω. Την πυγμή τη, της, Τσάνι, ναι, ναι, Νιώθω την σεξουαλικότητα, νιώθω mm. τη μητρική. Την δείχνει η γυμνία, ε? τη δείχνει το όπλα καπιστημία. Τη δείχνει, ναι. ναι, νιώθω τη μητρική της, αυτό, τη. τη μητρική ενέργεια που βγάζει όταν αποφασίζει να γίνει η μητέρα. Και γενικώ μια εξαιρετική Τσάνι. Είναι μια περίπτωση όπου η, η προφορά δουλεύει διότι. Πρέπει να έχει προφορά η τσάνη, δεν πρέπει να είναι... Άλλος πρώτη λαός, ναι. Πρώτη της γλώσσα. Μία τσάνη γίνει μία τσάνη που πιστεύω ότι έχει βγει από την έρημο. Από τα highlight της σειράς η τσάνη για μένα. Ε, μου άρεσε πάρα πολύ. Και μένα το ίδιο, ε, χωρίς αστερίσκους. Ε, είναι καλή επιλογή. Και ηθοποιό και αυτά που τη δώσανε. που αυτά που τη δώσανε είναι αυτά που έχει στο βιβλίο, έτσι. Την ξεσκίσαν την Τσάνι στην ταινία και αυτό με ενευριάζει πολύ περισσότερο στο δεύτερο μισό τη ταινία του Λίντ, του διότι είναι ένα καλό ρομάτζο φάνταση. Δηλαδή σε επίπεδο φάνταση, ε, sci-fi, όπω θέλετε, πείτε το, είναι καλό ρομάτζο και δεν τα βρίσκει συχνά αυτά και είναι κρίμα να το πετσοκόβει. Και είναι και κάτι το οποίο έχει έναν τύπο ο οποίο είναι ο Μάντι, ο Μεσσίας. Έχει αφήσει την ανθρωπότητα πίσω του. Είναι το μόνο που τον κρατάει στον κόσμο των ανθρώπων σωστά, σωστά. και τον συνδέει. Δηλαδή, άμα δεν είχε την τσάνη, δεν θα μπορούσε να, να δεθεί με του Φρέμεν. Αστερίσκο εκεί. Ναι, ισχύει πρώτον, αλλά αστερίσκος εκεί γιατί θα επανέλθουμε σε αυτό σε επόμενο επεισόδιο μα, διότι είναι κλειδί αυτό που είπε και φυσικά γράφτηκε έτσι αυτό ο χαρακτήρα. Δύο πράγματα ήθελα να, να θίξω. Το ένα είναι ότι και στι δύο εκδοχέ ω τώρα. Ε, δεν ξέρω αν θα γυρίσει τίποτε Dune 2 του Villeneuve, αλλά και στι δύο εκδοχέ ω τώρα ε, δεν υπάρχει ο, ο, ο γιο του Πόλο ο Λίτο. Ο Λίτο. Ο δεύτερο. Ο Λίτο, ο δεύτερο, ο πρώτο. Ο Λίτο, ο πρώτο δεύτερο. Ναι, ακριβώς. Ακριβώ. Ε, διότι στο βιβλίο κάνει ένα γιο Λίτο που δεν πάει καλά όλο αυτό και μετά κάνει ένα γιο Λίτο δεύτερο-δεύτερο ε, που πάει καλά αυτό. Spoiler για ένα άλλο ε, βιβλίο. Dune, ε, εντάξει, ναι, αλλά... okay. Sorry, παιδιά. Όχι, spoiler αυτό είναι για ένα από τα τελευταία βιβλία ότι κατά πάσα πιθανότητα είναι με την σάρκοση ο δεύτερος του πρώτου. Οκ, και Βιντζέ Άντερσον. Γάμα με τον κόλλο. Λοιπόν, ε, παραδόξως λοιπόν δεν το θύξαν το συγκεκριμένο πράγμα αλλά οκ, okay, δεν είναι κάτι το οποίο μου λείπει. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο... Εδώ το θίξαμε. Εντάξει, το λίγο Υπάρχει. Ναι, τυπικά. υπάρχει ναι, εντάξει. Ενώ στην ταινία δεν υπήρχε. Ναι, έχει δίκιο. Στην άλλη ταινία το φάγανε τελείω όπω φάγανε πάρα πολλά πράγματα. Το δεύτερο που θέλω να πω. είναι γιατί... βιαστικό και άντε να το κάνουμε, ναι. αλλά το βάλανε. Ναι, έχει δίκιο. Ισχύει. Πόντου γι' αυτό. Η δεύτερη... Το δεύτερο πράγμα που θέλω να αναφέρω είναι η έχθρα. Μάλλον η, η, η διστακτική έχθρα που υπάρχει από την Τζέσικα στην Το οποίο το θεωρώ πολύ σημαντικό κομμάτι του βιβλίου και γεγονότων που θα έρθουν μετά. Ε, και εδώ δεν πολυθύχτηκε καλά, στην πρώτη ταινία είπαμε δεν υπάρχει τσάνι. Ε, θα ήταν κάτι που θα με ενδιαφέρει να δω, αλλά αυτό δεν είναι κάτι που μου λείπει εντό τη ροή του συγκεκριμένου πράγματο. Αλλά κατά τα άλλα, υπάρχει ενδιαφέρον να δω ότι η Πεθερά φοβάται και δεν μπορεί συμπαθεί την, την νύφη, α πούμε. Η οποία νύφη είναι ταγμένη, πλήρω ερωτευμένη με τον ε, μου αντίπτη, α πούμε, και ταυτόχρονα στέκεται και εισάξια απέναντί του σε πολλά θέματα. Δεν είναι υποταγμένη. Ναι, είναι ότι η μάνα θέλει να ελέγχει τα πάντα και η νύφη είναι jihad και δεν ακούει κανέναν. Οπότε... Όπω Όπως γίνεται πραγματικά με τις πεθερές και τις νύφες. Υποθέτει. Ναι, και δεν καταφε... δεν, δεν... ξέρει ότι δεν μπορεί να την ελέγξει 100% και επειδή είναι Μπένε ότι δεν μπορεί να το ελέγξει. Ναι, είναι την τρομάζει. Και πάλι το βλέπει πιο στοϊκά πώ θα το βλέπει η άλλη Μπένε Τζέζερ, η δασκάλα τη, α πούμε. Αλλά και πάλι βλέπει, βλέπεις, παιδί μου, αυτά τα πράγματα που αργότερα τα πήρε ο Μάρτιν και τα έκανε Game of Thrones. Αυτή την ίντριγκα του ξεκινάμε χαλαρά και θα γίνει τη πουτάνα αργότερα. Αυτό. αλλά εδώ δεν, δεν, δεν πολύ υπάρχει στην πραγματικότητα. Γενικώ πάρα πολύ θετικό πρόσημο από την Τσάνι. Ναι, ναι. Και πάμε στον Στυλγκαρ, όπου είναι ο Ούβε Όσεν για να μην μπερδέψει κανείς ότι είναι γερμανός Όχσεν Κνέχτ μπορεί και να το προφέρω λάθος Για yeah, θα σου πω εγώ Όχσεν Och, Κνέχτ Σωστά, όλα σωστά Όχσεν Κνέχτ Και ε, σειρά μου Μου άρεσε εμένα ο Στιλγκάρ ε, Έχει την αγριάδα του ερημάνθρωπου mm, ναι. Έχει την βγάζει μια στοργική πατρικότητα προς τους Φρέμεν, δηλαδή έχει ένα γούτσου γούτσου ότι προφανώς οι Φρέμεν είναι σε φάση ότι ο, ο τους τρώει ο κόλλος τους να προκαλέσουν ο ένας τον άλλον σε μαχαιρομαχία και να βγάλουν τα άντερά τους, γιατί είναι η φάση τους, αλλά βγάζει μια στοργικότητα, δεν βγάζει αυτή την προφανώς φυσική χωριά το αμερικάνικη ε, στοργικότητα που έβγαζε ο Μαγκίλ στην ταινία, αλλά βγάζει μια αντίστοιχη γερμανική. Χωριά το γερμανική. Χωριά το γερμανική, χωριά το βαλκανική, χωριά το αραβική, μπορείτε να πείτε. βαλκανική θα πω εγώ, εκεί θα μείνω πιο πολύ. Ναι, δεν ξέρω, βγάζει κάτι το οποίο είναι ο, ο μπάρμπας, που μου δουλεύει, δηλαδή πιστεύω ότι είναι ο μπάρμπας, και πιστεύω στη στοργικότητα, πιστεύω στη φιλία με τον Πολ, uh, πιστεύω ότι ο Πολ όντως με τίποτα δεν θέλει να τον σκοτώσει και να βρεθεί σε θέση που να είναι αναγκασμένος να τον σκοτώσει και αυτό που χρειάζεται ο Στίλγκαρ που μου το έβγαλε 100% και η ταινία μόνο μέσω των ερμηνεών 0% μέσω του σενάριου εδώ το βγάζει και το σενάριο και οι ερμηνείες και είμαι καλυμμένος με τον Στίλγκαρ. Εγώ δεν είμαι. Δεν είμαι ιδιαίτερος φαν του συγκεκριμένου casting. Ε, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο το οποίο με ξενερώνει. Είναι πιο πολύ ότι η άβρα του δεν μου πάει σε σχέση με αυτό που έχω διαβάσει για τον Stilgar. Ο Everett McGill μου πήγαινε. Αυτός εδώ δεν μου πολύ πάει. Υπάρχει κάτι το σκληρό που πρέπει να έχει ο Stilgar. Αλλά υπάρχει κάτι το σκληρό με έναν τρόπο ο οποίο μου βγαίνει... Απόμακρος. Δεν με πείθει η φιλία του με τον Paul. Ε, αυτό δηλαδή ο θεοποιό θα μπορούσε να παίξει τον Γκάρνι Χάλεκ πιο πολύ παρά το Στίλγκαρ. Okay. Ε, ο Στίλγκαρ πρέπει να έχει μια αρκουδοδιάσταση που δεν την είχε ο συγκεκριμένο ηθοποιός και άρα με έχασε από το να πω ότι προτιμώ αυτό το Στίλγκαρ από τον Εβερετ Μαγγίλ Καταγγέλλω ξεκάθαρο ρατσισμό απέναντι στου Γερμανού ότι είναι απόμακρη και ψυχρή Όχι, όχι, δεν ισχύει αυτό. Γιατί ο Γιούργεν Πρόκναυ. Α, το είπα και για τον well... <laughs> Πρόκναυ. Μπορεί. Μπορεί. Κάτσε. Όχι ο Σεμπάστιαν Κόχ θα ήταν εξαιρετικό Στίλγκαρ. Πάρτα. Σεμπάστιαν Κόχ. Σεμπάστιαν Κόχ, ναι. Λοιπόν, αυτό. Ε, Απλώ θεωρώ ότι ο συγκεκριμένο, επειδή φέρνει και λίγο ψυγινικό επίπεδο και στον ηθοποιό που παίζει τον Γκάρνι Χάλεκ, σε πολύ γενικό επίπεδο, θα, θα ήταν πολύ καλύτερο Γκάρνι Χάλεκ από ότι ήταν Στίλγκαρ. Το Στίλγκαρ θέλω μία... Έχω, θέλω μια διάσταση ευγενικού γίγαντα που πολλέ φορέ βλέπουμε στα άνημε. Αν έχετε δει Full Metal και εμεί το Alex Louis Armstrong, α πούμε, είναι ευγενικό γίγαντα, αυτό το αρχέτυπο. Θε Έτσι... τον Everett McGill, κατάλαβα. Και, όχι, δεν θα θέλα τον Everett McGill, θέλω κάποιον ο οποίο να βγάζει αυτή την τέτοια. Διά... Ποιο είναι ο Στέλγκαρ στα... στο καινούριο, ε, Πώ το λέω, ah, ναι, Ο Μπαρδέμ. Ναι, οκ, okay. ε, το βλέπω, μπορώ να το δω. Μπορώ το δω. Ε, ναι, αυτό. Όχι ιδιαίτερα. Και το, το αναφέρω γιατί στο, στο, Children of Dune γίνεται μια επιλογή η οποία με κάλυψε 100%. Οκ. Okay. Και τώρα, τώρα πάμε. Τώρα πάμε παρακάτω που δεν είμαι σίγουρο ποιο είναι. Είναι ο Γκέρνι Χαλέκ. Που τον του... παίζει ο Ούβε Σεμπάστιαν Κόχτ. Τον παίζει ο P.H. Μοριάρτι. Τερά, τεράστιο mastermind εγκληματικό για όσου έχετε διαβάσει λογοτεχνία. Ναι, <laughs> και επίση mastermind εγκληματικό στο Lock Stock and two Smoking Bar. Ισχύει. Τέλο πάντων, ο Γκέρνι εδώ πέρα είναι ένα Γκέρνι τη εργατική τάξη. Ε, μιλάει με βρετανική εργατική προφορά. Επισητικά κιόλα, πολύ επισητικά. Και θα πω για τον Μωριάρτη ότι είναι ο Γκέρνι από το βιβλίο. Δηλαδή, έχει κερδίσει όταν διαβάζω το βιβλίο να βλέπω τα μούτρα του, διότι περιγράφει έναν εβδομηντάρι με πληγωμένα μούτρα mm -hmm, από μάχες, mm -hmm. ο οποίος γριλίζει και λέει: Ελαδό! και τα λοιπά και τα λοιπά είναι εξαιρετικό casting το μόνο παράπονο που έχω από τον Μωριάρδη είναι ότι κάποιες ατάκες του φαίνεται να τον δυσκολεύουν φαίνεται να έχει αυτό το σύνδρομο του με βάλανε να παίξω sci-fi και να λέω περίεργα πράγματα και δεν ξέρω τι ακριβώς λέω αλλά έχει μια πολύ θερμή ενέργεια που καταφέρνει να το ξεπεράσει εν πολλής για εμένα και παρόλο που έχει μια μηχανία γενικότερα νιώθω ότι ξέρεις, κοιτάζεται γύρω του και λέει τι κάνουμε τώρα ακριβώ, παιδιά εδώ νιώθω ότι το ξεπερνάει με τη θερμότητα που βγάζει και με την αυθεντική λαϊκή βρετανική δηλαδή είναι ο τύπος που αν έχετε βρεθεί ποτέ σε pub στην Βρετανία κάποιον μεθυσμένο 60-70 δίπλα σα. Που δεν είναι ο Βινι Τζόνς. Που μου έχει συμβεί και να πιάσετε κουβέντα, ε, όχι για αθλητικά, διότι δεν μπορείς να πιάσεις κουβέντα μαζί μου για αθλητικά, εκτός και αν έχει και η Euro ή η Mundial που εκεί μπορείς γιατί τα βλέπω. Ε, αν σας έχει συμβεί, είναι αυτός ο τύπος τέλο πάντων, όπου πίνετε τις μπύρες και λέτε διάφορα το οποίο είναι σωστό και με πίθη για γκέρνι Χάλεκ. Ναι. εμένα μου έχει συμβεί από όλα τα γαμημένα μέρη του κόσμου σε μια συναυλία του Ρότζερ Waters yeah. Το 2011 σε φάση. Ο τύπο ο μεθυσμένο ήταν δίπλα στη συναυλία του Ρότζερ Waters Για κάποιο λόγο. Ε, well, με έχει καλύψει. Βάζω και το γεγονό ότι θίξαν παραπάνω το ότι είναι και τροβαδούρο, ότι είναι και βάρδο. και γενικά μου έβγαλε αυτή την εικόνα του φάνταση πλάσματο το οποίο είναι στο, στο διάστημα. Ε, αυτή τη α πούμε, μπορεί να πάρει στο RPG του, του βάρδου πολεμιστή. Ε, ο οποίο απλά τυχαίνει να είναι 20.000 χρόνια στο μέλλον, με κάλυψε πλήρω, με κάλυψε φιλία του με τον Πόλ. είναι επιλογή για όσου το παίρνετε σε RPG. Ναι, και επίση ε, πολύ σημαντικό που κρατήσαν τη σκηνή το βιβλίο, που θεωρεί ότι η Τζέσικα προ, είναι η προδότρια των Ατριδών, και στο τέλος, ε, και εκεί, πριν την τελική μάχη, πάει να την σφάξει, γιατί ακόμα δεν ξέρει ότι ήταν ο Γιουέ. Και υπάρχει αυτή τη σκηνή έντασης, η σκηνή ένταση τριμερή μεταξύ Τζέσικα, Χάλεκ και Πολ δείχνει ποιο είναι και δείχνει τι σημαίνει η σχέση του με τον Λίτο. Ακριβώ. Δεν μπανάνε και η γυναίκα τη ζωή του. Θα τη κόψει το λίγο. Ακριβώ, ακριβώ. Διότι. Σχώρα με κύριε, θα σου φάξω τη μάνα γιατί αυτή σκότωσε τον πατέρα σου είναι και πήγε ο σκότωσε ο άνδρας, και σε ένα κύριε. Είναι ο άντρα τη ζωή του ο Λίτο και είναι. Πώ το λένε, Τι μπάκα σαν Αυτό. Πάλι στο σταρού το πήραμε. Ναι. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Και μετά έχουμε το αν δεν κάνω λάθο, τον Λιετ του Κάρελ Ντόμπρι. Για να δούμε. Ναι, σωστά. Ήτανε ωραίος σύντουνε αυτό. Ήταν ωραίο. Είναι επιθετικά τσεχόφατσα. <laughs> Δεν υπάρχει πόσο τσεχόφατσα είναι. Κοίτα, αφού ήταν εδώ. Σμούρτ. Σμούρτ. Δεν έχω ξαναδεί πιο τσέχο. Βασικά έχω δει, γι' αυτό λέω ότι είναι τσεχόφατσα. Τέλο πάντων, ε, μου άρεσε ο Λίετ Ο Λίετ είναι, όπω είχε πει στο βίντεο που κάναμε για τον Dune του Lynch, πολύ καλογραμμένο ρόλο. Έχει βάλει ο Herbert... Τον εαυτό του μέσα, διότι έχει βάλει τι οικολογικέ του ανησυχίε και τι ανησυχίε του για το μέλλον του πλανήτη και το... όλα τα οικολογικά τα έχει βάλει εκεί πέρα. Είναι λίγο author, substitute. Ε, και χάθηκε, χάθηκε αρκετά στην ταινία. Εδώ πέρα ο Κάρελ Ντόμπρι. Το μόνο μου παράπονο είναι ότι τον κάνει λίγο διαστραμμένο. Ισχύει, έχει πονηρό βλέμμα. Τον κάνει λίγο. Oh, ότι θα, κάτι... θα φτιάξω μια τρυπα στην έρημο και θα τη γαμίσω Ναι, αυτό ήταν να αναφορά στο Rickel Morty. Α, όχι. Α, με τόσο ιδιοφυα, μπράβο μου. Ναι, ιδιοφυα. Θες σπα... Αυτά ρε και ιδιοφυα, λέει. Ναι, ο Λίετ Κάινς εδώ πέρα λαμπεί. Στο πρώτο είναι και αυτός περίπτωση όπου μόνο στο πρώτο υπάρχει. Ε, αλλά ναι, αν δείτε την ταινία του 84, αδικείται ο Λίετ Κάινς. Εδώ πέρα ο Λίετ Κάινς δεν αδικείται. Απλώς βγαίνει λίγο κρύπη και άρρωστο τυπάκι χωρίς λόγο. Είναι λίγο ο Bruce Payne. Έχει δει τον Bruce Payne, τον ξέρει τον οποίο τον, τον ξέρει. Σίγουρα τον ξέρει. Χάιλάντερ 4 που παίζει ο κινηματογραφικό και τηλεοπτικό Χάιλάντερ. Ο, ο ανταγωνιστή. Δεν το θυμάμαι, όχι. Εντάξει, είναι, είναι... Βλέπω τη σειρά Χάιλάντερ ξανά. <σφίλου> ουφ. Δηλαδή. Αφιέρωμα. Αφιέρωμα. Σύρε ή αφιέρωμα. Δεν υπάρχει αυτό, αλλά οκ. Okay. Ωραία σειρά. Ε, εξαιρετική σειρά. Εκτό από την τελευταία σεζόν που απλά θέλανε να το λήξουν όλοι. Είμαστε ε, στην ε, η πρώτη είναι η δεύτερη χειρότερη. Και μετά απλά από. Anyway, ναι, άμα δει. Και εδώ τώρα δηλαδή υπάρχει κάτι το παιδεραστικό σε αυτό που συμβαίνει. Δεν κα... Ε, έχει κάτι... Δεν φταίει ο άνθρωπο έτσι, καμία προσβολή προ τον έχει άνθρωπο. Έχει κάτι δεν... το, το διαστραμμένο. Ε... κατά τα άλλα, ο κάνει είναι ο πατέρα τη Τσάνι, το οποίο δεν έχει θυχτεί σχεδόν ποτέ. Εδώ φυσικά ε, θίγεται. Ε... και. Ο Λίτ Κάιντ το... του Βιλνιέβ είναι η γυναίκα η μαύρη που λέγαμε. Ο Λίτ Κάιντ έχει αλλάξει φιλό. Και φιλή. Και φιλή. Δεν ξέρω αν θα κρατήσει το ότι είναι μητέρα τη. Ζεντάγια. Τσανή. Ε, έχει... γι' αυτό έχουν και κάνει μάλλον. Την, την, προηγούμενη φορά που συζητήσαμε τον Τιούν. Μετά έκανα τη σύνδεση γιατί μετά έφτασα στο σημείο στο βιβλίο όπου είναι ο πατέρα τη Τσάνη και λέω Α, ίσω γι' αυτό πήρανε μαύρο, μαύρη ηθοποιό. Τώρα η αλλαγή φίλη. Φιλού... Αυτή που κάνει την uh, Τσάνη είναι μαύρη. Ε, είναι η Ζεντάγια ή του uh, το για λευκή, από τα spider η Από Δεν λευκή. είναι λευκή, όχι. Είναι, σοκολ, σοκολ, είναι αρκετά whitewashed. Έσπασε μαύρη, αλλά... το φιλόμετρο μου. Τέλο πάντων, ναι, παρόλα αυτά, νομίζω ότι μάλλον τώρα, τώρα με αντίστροφη μηχανική, δεδομένου ότι κάποιο είπε: Παίρνουμε τη ζεντάγια για τσάνι. Έκανα αντίστροφη μηχανική. Τώρα η αλλαγή φίλου ίσω να είναι σημάδι για τον καιρό, whatever. Δεν δε με πολύ νοιάζει 100%, 100 στην πραγματικότητα. Αλλά ναι, ε, με κάλυψε και ευγνώμονω τη σειρά που ε, ε, κράτησε όλο το ARK του Lit Kinds. Γιατί είναι α, μάλλον αγαπημένο μου χαρακτήρα από το βιβλίο. Πρέπει να πω ότι το οικολογικό και το στο δεύτερο επεισόδιο. Που δεν το έβλεπα όταν ήμουν μικρό. Υπάρχει και. Όχι, στο πρώτο ήταν. Στο τέλο του πρώτου. Στο τέλο του πρώτου, ναι. Στο τέλο του πρώτου υπάρχει από το βιβλίο αυτό που είναι. Αυτό που έχει πει ο Χέρμπερτ ότι είναι ο λόγο για τον οποίο έγραψε το βιβλίο ε, για να βάλει τις οικολο... από τι οικολογικέ του ανησυχίε. Τέλο πάντων, το ξεκίνησε. Υπάρχει και το επικοινωνεί πολύ ωραία ο Ντόμπρι. Οπότε σε αυτή τη μεταφορά υπάρχει κάτι που έχασε 100% ο David Lynch πρέπει να το ομολογήσουμε. Το χασέ, απλά δεν ενδιαφέρθηκε δεν, έτσι, δεν, έδωσε δεκάρα. Δεν ενδιαφέρθηκε να το πιάσει. Oh, 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 oh. και έχουμε και τη μικρή... Και <laughs> δο... έχουμε το δημιούργημα του James Wan στο Conjuring εδώ, στο Insidious. Την uh, Laura Burton ως Άλια, πρέπει να πω ότι μου άρεσε πάρα πολύ η Άλια. Δεν ξέρω πόσο χρονών ήταν η κοπελίτσα. 38, τεσσάρων, 38, 38 χρονών. 4, 5, 6, δεν νομίζω ότι ήταν πάνω από 6. 38 χρόνων ήταν. Δεν την κόβω. 38 χρόνων τώρα είναι η, η άλια του 84. Φαντάσου. Goes to show you. Α, είναι μεγαλύτερη από μένα. Μπράβο. Είναι μια κοκκινομάλα άμα τη δεις. Κάτσε ρε φίλε, πώς είναι 38. Γύρω στο 38 πρέπει να είναι. Μεγαλύτερη πρέπει να είναι. Με την έννοια ότι πόσο ήταν, 6, πες. 54, κάτι τέτοιο. Α, 4. Ε, άρα τώρα θα είναι 40, εγώ, 40, εγώ Ναι, πρέπει ε, ναι. ναι, okay. να είναι γύρω του 80, α πούμε, ή του 80. Οκ, οκ, οκ. Τέλο πάντων, ε, μου άρεσε πάρα πολύ η Άλια σε αυτό που έκανε, διότι είχε μια πονηρή ενέργεια, μια σατανική ενέργεια. Μια... ότι... Μου άρεσε πάρα πολύ και μου είχε μείνει από τότε που ήμουν μικρό: Η χαιρεκακία που έβγαζε όταν σκότωνε τον παππού τη. Ότι πόσο πολύ το χάρηκε αυτό το τρίχρονο ότι έσφαξε το, 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 το γέρο, α πούμε, τον παππού τη. Έβγαλε ένα σαδισμό, μια, μια χερεκακία. Ήταν ο Πάλπαθιν στο επεισόδιο 3, αλλά ετών 3. Ναι, διότι η Άλια, το οποίο ο Λίντ δεν ενδιαφέρθηκε καθόλου, απλά κράτησε το text και όχι το subtext, είναι ότι. Ό, το subtext κράτησε και άφησε τελείω το text, συγγνώμη, είναι ότι η Άλια γεννήθηκε ενήλικη. Επειδή έκανε μαλακία η Τζέσικα. Όχι απλά ενήλικη, με μνήμε χιλιάδων ανθρώπων. Με μνήμε χιλιάδων ανθρώπων, δηλαδή όταν τη λέει στο τέλο ο παππού τη, ο Χαρκόνεν, abomination, εδώ το νιώθω ότι είναι abomination, δηλαδή η σειρά αφιέρωσε χρόνο σε αυτό το πράγμα που έκανε η Τζέσικα, που, που ουσιαστικά γέννησε αυτό το, το τέρα, α πούμε. Και όντω, εκεί που ομολογουμένω ο Λίντ είχε πάρει μια κρύπη φάτσα και είχε δουλέψει σε επίπεδο στέκομαι και τα λογάκια μου, εδώ πέρα πραγματικά ήταν ένα, ήταν ένα έκτρωμα. Αυτό το καμία βόλη προ τη Λόρα Μπάρτον. Ε, Απλώ αυτό που γράφτηκε, αυτό το χαμόγελο που τη έβγαλε ο Τζον Χάρισον και σε συνδυασμό με όλα τα συμφραζόμενα ας πούμε, που μπήκαν αυτή τη φορά σε αντίθεση με την Ντινέ του Λίντς, ε, μου δούλεψε πλήρω η άλλη και ε, ε, εκεί που λες «Μα ο Βαρόνος Χαρκόνε δεν θα πεθάνει από κανένα γκάρνι, από κανένα τόνα, κανένα τάλλο, θα πεθάνει την άλλη» α? Στο βιβλίο βγάζει νόημα, στη σειρά βγάζει νόημα. Όντω, δηλαδή ότι την έφαγε έτσι ο Βαρόνος Χαρκόνε και αυτό έχει εξαιρετικό payoff αργότερα στα sequel. Baron Vladimir Harcone will be back. Ναι, ναι, Νιώθω ότι ε... θέλω να τραγουδήσω ο Τζέιμς Μπούντ, okay. Ναι, μου, 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 η, άρεσε αυτό που έβγαλε... Ε, το, το παιδάκι αυτό δεν έχει γίνει ηθοποιός, έπαιξε αυτό το πράγμα και δεν, δεν ξανασχολήθηκε. Οπότε μπράβο ότι στα πέντε έβγαλε μια ερμηνεία και τελείωσε. Ε, μου άρεσε πάρα πολύ, είχε... Είναι η αγαπημένη μου άλια, δεν ξέρω πού τα βρίσκουν τα παιδάκια που, που βγάζουν σατανικέ ερμηνείε όταν χασκογελάει ήταν σε επίπεδο Πάλπατιν. Ότι... Έχει και τα δόντια του Πάλπατιν. Ναι, ναι, ναι. Όταν χασκογελάει... Αφού έφαγε τον να το Μισουίντο έτσι. Πιστεύω το... ότι το, το κάνει με κακία και χερκακία. Και επίση μια εξαιρετική λεπτομέρεια που προφανώ κρατήθηκε από τα behind the scenes είναι ότι το Spacing Guild που μου άρεσε η παρουσίαση του Spacing Guild Ωραία ήταν εδώ. στο... στη μήνυ σειρά. Ε, έχουν κάτι πολύ τελετουργικέ κινήσεις και μιλάνε με ένα πολύ περίεργο και θεατρικό τρόπο και έρχεται ο εκπρόσωπο του Space ναι, και, λέει... ναι. και λέει. Ναι, ναι. Και έχει την άλεια στο γενικό να έχει λιώσει στα γέλια. Ναι, ναι, ναι. Προφανώ από τον behind the στο το κοριτσάκι έλειωσε στα γέλια ναι. και το κράτησαν στο τέλο. Έβασε... Το οποίο έτσι. Δηλαδή σε φάση ότι σα σας έχουν σκίσει ατρίδες τώρα. Είναι εξαιρετικό αυτό που έβγαλε. Έδωσε κάτι προφανώ δεν ήταν ε... scripted, scripted, γραμμένο. Λοιπόν. Και πάμε στις κατακλίδες μας. Πριν τις κατακλίδες να αναφέρω δύο πραγματάκια. Πρώτον, η μουσική είναι από τον Graham, Graham Revel. Ναι, ε, και από έναν άλλο που αυτή τη στιγμή, συγγνώμη μου, διαθέτει το όνομα του, Τιμ Κάτι ε, Ήταν οκ. Okay. Τελεία, το ανέφερα. Είχε ένα... Θ... Ε, μ' άρεσε η γενικότερη προσέγγιση. Η αραβίλα ήταν... πλάκα είχε. αραβική προσέγγιση είναι κάτι που δεν το είχε βάλει ο Λίντς στην ταινία του διότι υποτίθεται ότι οι Φρέμεν έχουν κάποια μακρινή σχέση με τους Άραβες, όχι ότι είναι Άραβες, ε, με την αραβική γλώσσα έχουν κάποια σχέση, οπότε μπορείς να το πας μέσω εκεί. Μιλάνε, μιλάνε αραβικά αυτό. Yeah. Δεν είναι Άραβες, αλλά έχουν μια γλώσσα που σχετίζεται με τα αραβικά. Yeah. Το Κουζάτς Χαντεράκ είναι εβραϊκά και δεν είναι από τους Φρέμεν, είναι από τις Μπένε Τέλος πάντων, λένε Μπιλάλ Κάιφα, αντί για αμήν Κάιφα σημαίνει πιστεύω χωρίς να το ψάχνω. πιστεύω και μοιρεύνε, ωραία. Αυτό ναι, το αντίστοιχο είναι. Ε, τέλος πάντων, μου άρεσε αυτή η προσέγγιση. Ε, είχε κάτι απλώς... Generic as fuck. Δεν θα το λέγα. Είχε δύο θέματα τα οποία ήταν ωραία, αλλά ενδιαμέσως είναι generic. Δεν είναι δεν θυμάμαι τίποτα. Εντάξει, το κεντρικό θέμα το θυμάσαι. Όχι. όχι, όχι, δεν το θυμάμαι. Αλήθεια σου, δεν το λέω από, από καπρίτσιό, δεν το θυμάμαι. Η μουσική μου άφησε σε αντίθεση με αυτό που έρχεται στο επόμενό μα επεισόδιο. Δεύτερον, τα μάτια των φρέμεν. Ήταν... Που χρησιμοποίησαν μια πολύ ωραία τεχνική που είχαν. ρε, παιδί μου, είχαν ειδικό φωτισμό ώστε να μπορούν να αντανακλούν τα μάτια και να παίρνουν το, το φανταχτερό του, α πούμε. Φακί επαφή. Φακί επαφής, βέβαια, οι οποίοι όμω σε, σε κάποιου. Ε, Αντιδρούσαν με το. πώς λέγεται black light. Ε, έλα μωρέ, αυτό το. Που, που, που μοιάζουν όλα μπλε, που ήταν στο δέχτυο, στο, στο μπλέι, το χρησιμοποιούσαν συχνά. Τέλο πάντων, ε, ήταν, μια, ήταν φακή επαφή μεν, αλλά χρωματισμένη έτσι, μη χρωματισμένη στην πραγματικότητα, που όταν αντανακλούνταν το φω πάνω του, έβγαζε αυτό το έντονο ε, μπλε. Λε και είσαι σε κλαπ και πέφτει black light. Ήταν νέα τεχνολογία και ήταν πραγματικά εξαιρετική η χρήση του, γιατί γυάλιζαν τα μάτια του. Η άλλοι που είδαμε πριν στη φωτογραφία ήταν βρικό με τα μάτια, α πούμε. Πάρα πολύ ωραία δουλειά. Μου άρεσαν τα μάτια. Είχαν την ιδιαιτερότητα ότι έπεφτε το φω στο ένα αλλά όχι στο άλλο πάρα πολύ συχνά και δεν είχαν τίποτα τεχνητό ακριβώ επειδή χρησιμοποιούσαν, χρησιμοποιήσαν την τεχνική. Ε, ήταν ουσιαστικά practical και όχι ψηφιακό. Ήταν practical, ναι. ούτε χρωματισμένο από πάνω. Ούτε χρωματισμένο από πάνω, οπότε δούλεψε. Ναι. Κατακλείδα τώρα, έτσι να, να πάω μία στα γρήγορα. Ε, είναι, δηλαδή, όποιο ψάχνει πιστότητα στη μεταφορά του βιβλίου, των γεγονότων του βιβλίου, νομίζω θα μείνει πάρα πολύ ευχαριστημένο. Ε, διότι έχουν, θίξει πάρα πολλά από τα γεγονότα που συμβαίνουν ε, με κάποιου αστερίσκου ε, σε μια-δύο πληροφορίε. Αλλά γενικά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένο. Η πνευματικότητα δεν είναι εκεί. Είναι, δηλαδή, συμπεριλαμβάνονται τα οράματα, συμπεριλαμβάνονται τα, τα η μύθικη θρύλη για το Μουαντίμπαλα σε τελείω επιφανειακό επίπεδο για να προχωρήσει η πλοκή. Δηλαδή, ό,τι έλειπε από τον Λίντ υπάρχει εδώ πέρα, ό,τι υπήρχε στον Λίντ λείπει από εδώ πέρα. Είναι λοιπόν ένα συμπλήρωμα εδώ πέρα. Το μεγάλο μου παράπονο είναι ότι το budget είναι πολύ πενιχρό για να μπορέσω να απολαύσω πλήρω την εμπειρία οπτικά. Ακουστικά είμαι ok, αλλά οπτικά μου λείπει και υπάρχει πάντα ένα αστερίσκο. Οπότε βλέπω αυτή την ταινία. Μάλλον δεν ξέρω πότε θα την ξαναδώ. Είναι η δεύτερη φορά που τη βλέπω. Ε, δηλαδή τη βλέπω με σηκωμένο φρύδι. Δεν μπόρεσα ποτέ να ξεπεράσω ε, αυτό που λε θεατρικότητα ή μάλλον την υλοποίηση τη θεατρικότητα. Γιατί καταλαβαίνω τώρα που μου το εξήγησε, ότι είναι θεατρική προσέγγιση. Σύμφωνοι, δεν μου άρεσε η υλοποίηση αυτού του πράγματο. Έπρεπε να πέσουμε μερικά χιλιάρια ακόμα για να μπορέσει να ανέβει το επίπεδο σε διάφορα πράγματα. Τα κοστούμια τα κρατάω ω αντιπαράδειγμα, να διδάσκονται πώ να μην κάνει κοστούμια στην τέχνη. Λυπάμαι. Κατά τα άλλα, όμω, ήταν κάτι πάρα πολύ αξιοπρεπέ, με ρυθμό. Ακόμα και το δεύτερο επεισόδιο που είναι τα κομμάτια που ο Λίντ τα διάβαζε, υποθέτω και ήταν σε φάση: ο μου, θέλω να πεθάνω, σκοτώστε με γιατί δεν πήγα να κάνω το ρητήριο The Jedi". είναι τα κομμάτια τα οποία είναι το δεύτερο επεισόδιο. Αλλά δεν το βαρέθηκα εγώ προσωπικά. Δηλαδή όλη τη σειρά εγώ την είδα ε, ευχάριστα. Απλώς κάτι μου λείπει από του Λίντς, κάτι μου λείπει από αυτή τη σειρά. Ίσως να έρθει κάποιος να τα συνδυάσει. Ίσως και όχι. Τι. <laughs> δεν νομίζω ότι εννοείς ότι θα λέγεται Ντενίβιλ. Δε. Δεν είπα αυτό. Λέω ίσως έρθει κάποιο να τα... <coughs> να το κάνει. Δεν είπα τίποτα άλλο. Δεν έκανε πρόβληψη για πώ λέγεται. Δεν έκανα απολύτω τίποτα. Αλήθεια. αυτή τη στιγμή καταλαβαίνω ότι έχω πονηρό ύφο, αλλά δεν εννοώ. Δεν, είναι, δεν τρολάρω. <σφυσίλου> Όπω είπα, την έχω δει 500.000 φορέ. Είναι ένα από τα πράγματα με τα οποία έχω μεγαλώσει καλό ή κακώ, ε, μου έχει αποτυπωθεί, αλλά τώρα που την ξαναείδα, μου έκανε θετική εντύπωση. Είναι ένα ενδιαφέρον πράγμα που έγινε για την τηλεόραση και για το sci-fi channel είναι πολύ, ε, η ποιότητα πολύ πιο μπροστά από, ότι, από αυτό που θα περίμενε κανείς από τις συνθήκες με τις οποίες έγινε, για μένα τουλάχιστον, ε, και το κρατάω ως μια καλή μεταφορά του βιβλίου. Είναι μια μεταφορά που χάνει αυτά που λάτρεψα στη μεταφορά του Lynch. Χάνει την πνευματικότητα, όπως είπες, χάνει το, το μεσιανιλίκι του Μουαντίμ, χάνει το υψηλό αυτό τέλος πάντων, το αίσθημα του υψηλού και παραμένει στα πιο επιμέρους, χωρίς να μπλέκει με τα πολιτικά ε, πάρα πολύ, όσο χρειάζεται, αλλά είναι μία ε, μεταφορά η οποία δουλεύει να την δεις ε, μαζί με την ε, ταινία του Λίντς διότι όπου η ταινία του Λίντς ε, τα σκατώνει όπου η ταινία του Λίντς λέει άστο δεν έχω όρεξη να κάνω αυτό η συγκεκριμένη μεταφορά είναι εκεί και το κάνει καλά. Ε, συνοψίζοντας θα πω ότι με εντυπωσιάζει ε, για τηλεόραση του 2000 ότι βγήκε μια τόσο καλή μεταφορά του Dune. Ε, Είναι για μένα τουλάχιστον πολύ ψηλότερα από ό,τι θα περίμενα ε, με βάση τις συνθήκες και είναι μια άξιοπερπέστατη ε, μεταφορά που δεν έχει την, την σπίθα, που, που μπορεί να μην έχει την σπίθα που ψάχνω, αλλά μπορώ να την δω πάρα πολύ ευχάριστα, χωρίς να μπορώ απαραίτητα να πω ότι είμαι... Γεράστης φαν. Ε, όχι, ιδιαίτερα αμερόληπτος, γιατί την έχω δει τόσες φορές. Συνέχιζε ότι την δύο δε φορές, εγώ την έχω δει δέκα χιλιάδες. Οπότε... Όσα τα χρόνια του God Emperor of Dune. Ναι, ε, την ξέρω λίγο απ' έξω. Εκτό από το δεύτερο επεισόδιο που τώρα που το ξαναείδα, ανακάλυψα ότι δεν το έβλεπα όταν ήμουν <laughs> καθόλου. γιατί είναι βαρετό. Αλλά γενικώ ε, 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 είμαι ικανοποιημένο από την, ε, την μεταφορά αυτή. Και. Okay. Μαντέψτε με τι. τι οπα. Τίποτα. Δεν, δεν, μου λείπει, δεν μου λείπει κάτι να πω ότι ήταν μια εμπειρία που που δεν με κάλυψε. Είναι μια εμπειρία που με καλύπτει προφανώς με τους όρους που λειτουργεί. Του budget. <laughs> Αυτά. Μαντέψτε με τι θα γυρίσουμε σε θέματα Dune. Βασικά όχι με τον Βιλνεύ, με το Children of Dune, γιατί βγήκε και σίκολη αυτή τη σειρά. Hint το έχει και το Warhammer 40.000. Hint το λατρεύω. Ε, θα, θα το γλύφω από πάνω σκάτω το Children of Dune. Ε, θα έρθουμε λοιπόν με αυτό, οδηγούμενοι βέβαια στην ταινία του Villeneuve, η οποία πλησιάζει ο Γοργά ως τότε τι κάνουμε σας ευχόμαστε πολύ μπαχάρι να είστε καλά σας ευχόμαστε να κυλάει το μπαχάρι mm. και να ύπταστε πάνω από τους εχθρούς σας χαιρόμενη τη ζωή έτσι